πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φυσικοροχοποιημένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, νταμπλούχοι και νταμπλούχες μου, καλώς ήρθατε και σήμερα! Πάμε για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπαρακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για χμέρα, να κάνουμε κλειστή δίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από τους μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία θετικιά, μία δευτεριάτικη ζουμουσάδα! Έχω στην κονσόλα το βουνό, το αραρά της χοληψίας, τον άνθρωπο που κάνει σκιά για τρεις νταλίκες και είναι εκεί στήριγμα κολόνα τον εκπαιδευτή Χρήστο Κιώση. Καλώς όρισες και σήμερα, Τιτάνα. Καλοσύνη σου που ήρθες, ευχαριστούμε. Που τέλος πάντων έβαλε το ξυπνητήρι και εμφανίστηκες. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι πολύ σημαντικό. Ελάτε στην παρέα μας. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ένα πρώτο σχόλιο. Γλιτώσαμε από ένα τεράστιο ζάλισμα ζωτικών οργάνων με τον γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Όπως καταλαβαίνετε, ο Μίσιτς μας γλίτωσε. Το ξαναλέω, από ένα ζάλισμα. Από ένα ζάλισμα ατέρμονο. Χωρίς τέλος. Χωρίς τέλος. Ένα ζάλισμα ζωτικών οργάνων. Εσείς μπορείτε να σκεφτείτε όποια όργανα θέλετε. Άλλος μου ζαλίζει τα σηκώτια. Άλλος μου ζαλίζει τα αυτιά. Άλλος μου ζαλίζει τα μυαλά. Άλλος μου ζαλίζει τα μάτια. Άλλος οτιδήποτε έχει ο καθένας, ρε παιδί μου. Και όπως είδατε, επέλεξα πάντα ζευγάρι. Έτσι δεν είπα μα ζαλίζει τη μύτη ή μα ζαλίζει το στόμα. Είπα αυτιά, μάτια. Έτσι. Διπλά. Θα συζητήσουμε για ό,τι είδαμε χθες και ό,τι δεν είδαμε. Θα τα πούμε όλα, θα ανοίξουμε γραμμές. Κληρώνουμε και σήμερα ένα καταπληκτικό τριήμερο σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο στο Πόζαρ, κατά πράσινο, με τους καταράκτες του, να πούμε, με τα κόλπα του, με τα λουτρά του, με τα θερμά νερά. Εκεί που τα πάντα γίνονται τσιμεντοκολόνα με το ζεστό νερό. Και εννοώ τη θέληση που έχει ο καθένας, την επιθυμία για να δει τη φύση, όταν λέω γίνονται τσιμέντο όλα, την αυτοπεποίθηση στα ζεστά νερά που ειδικά επάνω στο ανδρικό σώμα, επειδή ανοίγουν οι πόροι εννοώ, και όσοι με κοιτάς έτσι, τα πάντα έτσι. Λεοντάρι που λέγει και ο τύπος. Λεοντάρι, λεοντάρι. Ελάτε, ανοίξαμε το μπλιμπλικερί. Ανοίξαμε το μαποτεύτερο, το προσωποβιβλίο, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας. Να πούμε φυσικά ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας. Δώσαμε άλλη μία υπερατού δωράκλα, ένα καταπληκτικό ηχοσύστημα 170 ευρώ από τη Sony την Παρασκευή. Η Sony με τις εκπληκτικές τηλεοράσεις, τη νέα παρτίδα Bravia, φοβερός ήχος, φοβερή εικόνα. Νούμερο 1 στις τηλεοράσεις, η Sony. Ηγήτορας και κορυφαίος στο είδος του, ο κατασκευαστής. Η Sony με χρόνια εμπειρίας και όσοι έχετε Sony το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Τα πάντα όλα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκεί όπου η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Γολαίδης σας κάνει εξαιρετικές τιμές. Μπαίνετε μέσα, με τηλεοτρελός, με τηλεοκτωδέκας, είμαι τσατσαρόσκυλο, είμαι ζουμουσάκι, κάνε τιμές! Και σε τηλεοράσεις και σε smartphone και σε tablet και σε ψυγεία και σε πλυντήρια και σε κουζίνες και στα πάντα όλα. Και στα πάντα όλα. Για ψάρι Αιγαίων αυτός είναι ο μοναδικός προορισμός. Ξεχάστε αν παίρνατε από αλλού ψάρι μέχρι τώρα, το ξεχνάτε αυτή τη στιγμή, διότι στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο έχει δύο καταπληκτικές ψαραγορές, δύο ιχθυοπολία, πραγματικά κούκλα, μαγαζιά, πεντακάθαρα, με πεντανόστιμα φρεσκότατα θαλασσινά. Βάζετε υγιεινή διατροφή στο πιάτο σας, χωρίς να χρειαστεί να βγάζετε λέπια, εντόστια αυτά, και άμα θέλετε σας τα ψήνουν κιόλας και έρχονται έτοιμα. 214.000 για το Δικητήριο, 69.56.66 για το Ρεόκαστρο. Το πρωί το ψάρι παίζει τάβλη και τσαταλίνα μανταλίνα με τον Ποσειδώνα και τις Γοργόνες και τις κάνει να πούμε απολέπιση τις Γοργόνες, και το μεσημέρι εμβρόντιτο είναι στο πιάτο με αυτό το βλέμμα. Α, τι έγινε ρε παιδιά. Νικολαίδη ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237.163. Και φοβερές ψωμάρες και κεράσματα και τουρτάρες και τα πάντα όλα. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε, με ό,τι απεικόνιση θέλετε για την τούρτα στο παιδί σας. Και βέβαια κρεατούμπα πόντου 10 και ψητά και μαγειρευτά, 9.26.7.40. Ο Βασίλης έχει κάνει ένα καταπληκτικό χώρο εκεί που θα φάτε πεντανόστιμα πράγματα στην κρεατούμπα
και ψητά το λέω και μαγειρευτά. 9.26, 7.40. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα προλάβω εγώ να τα πω στο πρώτο μισάωρο όπως κάνουμε παραδοσιακά και να ανοίξουμε μετά γραμμές να μιλήσετε εσείς. Είδαμε ότι αυτό που επιχειρήθηκε μέσα στην εβδομάδα και πριν το μάτς, μια απόλυτη διόγκωση του πράγματος, μια φοβερή ένταση, μια δημιουργία κλίματος, μια προπαγάνδα, ένα πράγμα το οποίο ήταν πραγματικά στα κόκκινα για μία ακόμα φορά και δεν χρησιμοποιώ τυχαία το χρώμα κόκκινα, το είδαμε. Εμείς περιμένουμε να δούμε το συμπολίτη να παίξει με την ίδια αυταπάρνηση, δηλαδή να πέφτει 57 φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μέσα. Οι παίκτες του Άρη ήταν στο έδαφος περισσότερες φορές και από τους στρατιώτες στο πλατούν. Περιμένουμε λοιπόν την ίδια αυταπάρνηση, περιμένουμε τις ίδιες ανακοινώσεις για το Σιδηρόπουλο, για το ΒΑΡ, πριν από τα μάτς τα υπόλοιπα. Και ειδικά πριν τα μάτς με τον Ολυμπιακό, περιμένουμε την ίδια πρεμούρα, την ίδια ζέση. Κατά τα άλλα, το γκολ στο τέλος του Μίσιτς, ενός ακόμα καταπληκτικού Μίσιτς, δηλαδή μία φορά ακόμα ο Μίσιτς είχε καθαρό το μυαλό του και αυτό που έκανε στο Περιστέρι το ξανακάνει εχθές με ένα υπέροχο γκολ, ζυγίζει το σώμα του πριν η μπάλα σκάσει και τη στέλνει εκεί που πρέπει και μας γλιτώνει από πάρα πολύ μεγάλο ζάλισμα ζωτικών οργάνων. Το ξαναλέω. Βέβαια, όπως κάναμε και μετά από τις νίκες στον Ατρόμητο, με τον Πανιόνιο, με τον Πανετολικό, το ότι μπήκε αυτό στον γκολ το τέλος δεν σημαίνει ότι δεν θα κοιτάξουμε τι πάει στραβά, γιατί σίγουρα κάτι πηγαίνει στραβά. Δεν θα μακιγιάρει, όπως είπα και την άλλη φορά, δεν θα καμουφλάρει τις αδυναμίες μας, γιατί αυτό θα είναι λάθος. Ούτε πάμε να ισοπεδώσουμε, ούτε πάμε να ευτελίσουμε, ούτε πάμε να απαξιώσουμε, ούτε να αποκαθιλώσουμε, τίποτα από όλα αυτά, δεν το έχουμε ανάγκη, δεν γουστάρουμε κιόλας. Το αφήνουμε σε άλλους που πραγματικά ψάχνουν τη στραβή για να τα διαλύσουν όλα και έχουν αυτή την επιθυμία. Χθες, να ξεκινήσουμε από αυτό, ποτέ η ομάδα δεν μπήκε με το μαχαίρι στο στόμα. Αυτό που λέμε όλο το διάστημα, αυτό που συζητάμε πριν από τα μάτς, ότι χωρίς αυτό το συστατικό η συνταγή δεν θα πετύχει. Αν απουσιάζει η τρέλα, το πάθος, αν παρουσιάζει η ομάδα ένα πρόσωπο χωρίς να υπάρχει φλόγα, χωρίς να υπάρχει σπίθα στα μάτια όπως λέω όλη την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν υπάρχει το μαχαίρι στο στόμα, τότε πάνε περίπατο και τα συστήματα και τα πάντα. Και εχθές, ενώ ξέρουν πόσο πολύ ο κόσμος θέλει, ειδικά αυτόν που έχει λυσάξει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, συνεπικορούμενος από τον Καραπαπά και τα υπόλοιπα λαμπρά στελέχη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ ξέρουν ότι θα μπει με λύσα ο αντίπαλος, εμείς δεν είχαμε σε καμία στιγμή του αγώνα τη φλόγα στα μάτια. Ναι, η ομάδα στο τελευταίο 20 λεπτό έκανε επιθέσεις κατά κύματα, αλλά δεν υπήρχε η φλόγα στα μάτια. Η ευθύνη θεωρώ ότι έχει δύο πατέρες. Απ' τη μία είναι οι παίχτες, διότι δεν μπορεί να φταίει για όλο ο Φερέιρα, έχει τα δικά του φτεξίματα και είναι και η δική του ευθύνη, είναι ο δεύτερος παράγοντας, γι' αυτό λέω είναι διπλή η ευθύνη. Δεν μπορεί να φταίει ο Φερέιρα που ο Βαρέλα χάνει για μία ακόμα φορά τον παίχτη του. Και μένει αυτό το παρτσακλό που πάει στο Σημεάκι, έτσι του είχαν πει να κάνει. Αυτό δεν είναι πρόκληση βίας? Αν ένας θολός και του πετάξει ένα κινητό στο κεφάλι, φταίει αυτός που του πετάει το κινητό στο κεφάλι, ο άλλος πάει και κατουράει στο Σημεάκι? Τέλος πάντων, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου μαζί του, γιατί θα ξεφύγω, είναι βέβαιο αυτό. Αλλά έτσι του είχαν πει, έτσι το είχε ξανακάνει.
Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί να φταίει ο προπονητής που ο Βαρέλα χάνει για ακόμα μία φορά τον παίχτη του. Δεν μπορεί να φταίει ο προπονητής που ο Ζαμπά παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο ή που ο Πασχαλάκης τρώει ένα ακόμα γκολ που θα μπορούσε να ο περσινός Πασχαλάκης να αποσοβήσει. Φταίει ο προπονητής όμως που αυτούς που βλέπει ότι είναι ντεφορμέ δεν τους αλλάζει. Δηλαδή ο Ζαμπά, ας πούμε, τι άλλο πρέπει να μην δείξει για να τον αφήσει όχι εκτός ενδεκάδας, εκτός δεκαοκτάδας. Η ευθύνη του προπονητή που πλέον δεν είναι εδώ μια εβδομάδα, κατανοούμε, ήρθε αργά, έπρεπε να μπει κατευθείαν στην πίεση, βεβαίως, ναι, προσπαθεί να περάσει νέα πράγματα, βεβαίως, όλα τα άλοθη. Ναι, λείπουν δύο πιο σημαντικές μονάδες, οι πιο απαραίτητες κολόνες και από πλευράς παικτικής και από πλευράς ψυχολογικής και από πλευράς δυνατοτήτων, ικανοτήτων, αλλά και από πλευράς χαρακτήρα, και μιλάω για τον Αντρέ και για τον Μαωρίσιο, που θα είναι άλλη ομάδα όταν έρθουν αυτοί. Ευθύνη λοιπόν από τη μία στους παίχτες που δεν μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια. Πού πήγε η τρέλα σας, ρε παιδιά? Και πείτε μου αν κάνω λάθος, αλλά στα κοντινά πλάνα στο πρόσωπο του Πασχαλάκη είδα ένα Πασχαλάκη χλωμό, οχρό. Ένα Πασχαλάκη που ήταν σαν να ήταν συγγενής του περσινού. Ένας δίδυμος αδερφός. Και λέω στον Πασχαλάκη, γιατί είναι αυτός που τρώει το μεγαλύτερο ανάθεμα και το περισσότερο μπινελίκι. Πάντα υπάρχει κάποιος τον οποίο συγκεκριμένη μερίδα θέλει να βάλει στο στόχαστρο και να ασχοληθεί μόνο μαζί του, χωρίς να λέω ότι ο Πασχαλάκης είναι άριστος ή δεν κάνει λάθη. Και εδώ έρχεται η ευθύνη του προπονητή, όταν βλέπεις ότι ένας παίκτης δεν τραβάει και ότι είναι ντεφορμέ. Όταν βλέπεις ένας παίκτης, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτός που πρέπει. Κατανοώ ότι δεν τον αλλάζει με τη μία, ειδικά στο θέση του τερματοφύλακα, γιατί εκεί υπάρχει, το παίζει μόνο ένας. Σε οποιαδήποτε άλλη θέση μέσα στην εντεκάδα μπορούν να παίξουν και δύο χαφ και τρία μπακ και τρία φορ και δύο αμυντικά χαφ και τρεις στόπερ και πέντε, ξέρω εγώ, εξτρέμ και οτιδήποτε. Εκεί είναι τέτοια η φύση της θέσης που πρέπει να παίξει μόνο ένας. Ένας παίζει, ο άλλος θα καθίσει στον πάγκο. Κατανοητό λοιπόν ότι δεν θέλεις να τον κάψεις τον παίκτη με το πρώτο λάθος να το βγάλεις. Του δίνεις τις ευκαιρίες να ανακάμψει αγωνιζόμενος και όχι στον πάγκο. Όμως αυτή η γραμμή πού τελειώνει? Το έχω ρωτήσει όχι τώρα μετά από αυτό το μάτς, το ρωτούσα και μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να προστατέψεις κάποιους ποδοσφαιριστές? Μήπως κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πάρουν την ανάσα τους? Δεν ξεχνάμε ποτέ, εγώ θα χρησιμοποιήσω σε πρώτο πρόσωπο, εγώ δεν ξεχνάω ποτέ τι μου πρόσφερε ο Πασχαλάκης σε αυτά τα δύο double. Ποτέ δεν το ξεχνάω. Γι' αυτό είμαι κατά της ανθρωποφαγίας, γι' αυτό είμαι κατά του κανιβαλισμού. Τώρα ξαφνικά, αυτός που πέρσι κατεβάσει τα ρολά και δεν έτρωγε γκολ με τίποτα, τώρα τι? Δεν κάνει, δεν μπορεί και τέτοια. Δεν πάω σε αυτό το άκρο. Λέω όμως, τον βλέπεις ότι το βασικό του προσόν δεν είναι ούτε η αλτικότητα, ούτε η έκρηξη, ούτε τα χαμηλά, ούτε τα ψηλά, ούτε έξω. Δεν είναι η τρέλα που έχει ο συγκεκριμένος. Και η τρέλα αυτή λείπει. Και όποιος είδε κοντινό πλάνο, όποιος είδε το βλέμμα του στις φάσεις, σώζει εχθές ένα, του Ιντέγε. Κάνει δηλαδή αυτό που πρέπει σε μία περίπτωση, αλλά είναι σαν να μην έχει ψυχολογία. Και δεν είναι ο μόνος. Απ' τη μία λοιπόν η ευθύνη των παιχτών, ο Ζαμπά που είναι λες και μας κάνει χάρη, ας πούμε, που παίζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φτάνει στο σημείο να είναι εξοργιστικός για τον κόσμο. Φίλε, δεν έχεις καταφέρει τίποτα στην ποδοσφαιρική σου ζωή. Το πιο σημαντικό που έχεις κάνει μέχρι τώρα είναι η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Και η γραμμή που χωρίζει την αποθέωση, την εκτόξευση, την τεράστια μεταγραφή στο εξωτερικό, τα πολλά εκατομμύρια, με την αφάνεια, το εκτός 18, το έμεινε ένα ακόμα ταλέντο, να ξέρεις είναι πολύ λεπτή.
Είναι πολύ λεπτή η γραμμή αυτή. Απ' τη μία λοιπόν είναι η ευθύνη των παικτών που δεν φαίνεται να πιστεύουν οι ίδιοι στους εαυτούς τους. Σαν να έχουν χάσει την αυτοπεποίθηση, σαν να έχουν αδειάσει. Δεν τέλειωσε, παιδιά, η ιστορία με τον Double πέρσι. Άρχισε η ιστορία. Υπάρχει κάποιος να σας το πει? Υπάρχει κάποιος να σας κάνει ηλεκτροσόκ και να σας πει μάγκες? Δεν τελειώσε. Ο σκοπός μας δεν επετέχθη πέρσι. Δεν εκπληρώσαμε την αποστολή μας. Απλά την ξεκινήσαμε. Δεν είμαστε ουρανοκατέβατοι που με ένα πρωτάθλημα θα νιώσουμε ότι οκ, okay, εντάξει τώρα. Όχι, όλα ξεκίνησαν πέρσι. Και βλέπετε, στέκομαι στα δικά μας λάθη, στις δικές μας αδυναμίες και δεν πάω καν στο Σιδηρόπουλο που επέτρεψε να πούμε να είναι ένα μάτς με 512 φορές στους παίκτες του συμπολίτη στο έδαφος και διακοπή και ξανά διακοπή, τόσες διακοπές, ούτε το καλοκαίρι. Με ομπρέλα, βατραχοπέδιλο και μάσκα και αντιλιακό, τόσες διακοπές. Δεν πάω καν εκεί. Ευτυχώς ο πεθαμένος Βάζελος το βράδυ φέρνει χ με το γάβρο, ξένος διαιτητής. Το φωνάζουμε, το θέλαμε, μην προσπαθείτε να μας βάλετε στο στόμα ότι εμείς θέλαμε το Σιδηρόπουλο. Δεν θέλαμε κανένα Σιδηρόπουλο, τον είδαμε το Σιδηρόπουλο. Παρεπιπτόντως, το γκολ του Μάτος που ακυρώθηκε, δεν βλέπω πουθενά σε καμία από τις περιπτώσεις που έχει παγώσει η εικόνα να είναι offside ο Μπίσεσβαρ. Και έχουν βάλει διάφορες γραμμές στο διαδίκτυο, γιατί στη μετάδοση δεν υπήρχε γραμμή. Υπάρχει παίκτης πίσω στο σημαίακι του corner, μπροστά στη θύρα 4, που από τη γραμμή του out απέχει ένα βήμα, ένα δρασκελισμό, και δείτε πού στέκεται ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος από τη γραμμή του out απέχει 4-5 βήματα. Αλλά βλέπετε ότι δεν στεκόμαστε εκεί. Το να βγουν βέβαια να πούν ότι, ξέρετε, αναστατώσαμε όλη την κοινωνία να δημιουργήσουμε μια τοξικότητα, να δημιουργήσουμε μια πίεση, γιατί έπρεπε να το κάνουμε, γιατί έτσι ήθελαν πολλοί και διάφοροι, δεν μπορώ να το πω, φυσικά το καταλαβαίνετε. Προτιμώ να σταθούμε στα δικά μας λάθη, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Δεν τα βλέπουμε όλα τέλεια. Δώρο έκανε λοιπόν ο Βάζελος, γιατί εκεί υπήρχε ξένος διαιτητής. Σιγά μην έδινε Έλληνας διαιτητής 2 πέναλτι στο γάβρο, όσο κι αν ήταν. Και υπάρχει και άλλη μια σφαλιάρα που τρώει ένα μπάτσο που ρίχνει ο Τσιμίκας στον Περέρα, πώς το λένε, ένα του Βάζελου, ένα πιτσιρικά που μπήκε αλλαγή, που είναι και αυτό πέναλτι. Σιγά μην έδινε Έλληνας διαιτητής από τα Μπουμπουκοβλάσταρα, σιγά μην έδινε 2 πέναλτι εις βάρος του γάβρου. Εγώ δεν είδα καμιά υπερομάδα, γιατί μας ζαλίσανε πραγματικά τον εγκέφαλο. Μας ζαλίσανε. Υπερομάδα, ο Μαρτίνς, ο υπηρηχητικός, ο έτσι, ο αλλιώς, δεν είδα. Είδα ότι με την Τρίπολη σου χαρίσαν ένα πέναλτι, θα ήμουν πρώτος, παρότι δεν στέκω καλά, παρότι δεν είμαι καλός, παρότι έχω τα θέματά μου, θα ήμουν πρώτος στην Τρίπολη, με την Τρίπολη αν δίνα το πέναλτι στον Παράλες. Στη Λάρισα από ένα σουτ στο τέλος σώθηκες, θα έχεις και εκεί χάσει βαθμούς. Και τώρα με τον πεθαμένο Βάζελο που δεν μπορεί να αλλάξει δυο πάσες, έφερες χ. Εσύ που παρουσιάζει όλο το σύστημα, όπου τι μπαλάρα είναι αυτή και τέτοια. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω όμως να ασχοληθώ ούτε με τον συμπολίτη και τη λύσα που έβγαλε όλη την εβδομάδα επικοινωνιακά, μηντιακά, με τα σχόλια, με χίλια δυο. Δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε με τον Γάβρο, ο οποίος παρουσιάζεται σαν να είναι η Μπαρτσελόνα του Κρόιφ. Θέλω να ασχοληθούμε με τη δική μας ομάδα, να δούμε τα λάθη μας, διότι υπάρχει θέμα. Όποιος εθελοτυφλή κάνει λάθος. Ούτε είμαστε στις
άποψης. Όλοι άχρηστοι, όλοι να φύγουν, όλοι τίποτα, όλοι καταστροφή. Ο προπονητής έχει τις δικές του ευθύνες. Όχι όμως ότι φταίει μόνο αυτός. Θυμίζω πόσο καιρό έκανε να πάρει μπρος ο Σάντος. Θυμίζω πόσο καιρό έκανε να πάρει μπρος ο Λουτσέσκου. Και λέμε ότι οφείλουμε και σε αυτόν μία ανοχή. Μία ανοχή οφείλουμε. Ένα διάστημα προσαρμογής. Όχι όμως να τραυματίζεται ο Πέλκας και να βάζει δεκάρι το Ζαμπά. Δεν είμαι ούτε προπονητής, ούτε θα σου επιτάξουμε τι θα κάνεις. Εσύ ξέρεις. Εσύ, αυτή είναι η δική σου δουλειά. Εμείς όμως έχουμε το δικαίωμα, αφού έχουμε το μικρόφωνο, να το κρίνουμε αυτό και να λέμε την άποψή μας. Δεν γίνεται να έχεις το καλύτερο δεκάρι του πρωταθλήματος. Να τραυματίζεται αυτός που έχεις βάλει εκεί. Να βγαίνει τόσο νωρίς και να βάζει το Ζαμπά στο 10 και να μένει ο Μπίσεσβαρ στον ασβέστη αριστερά. Κάτι στο μυαλό σου δεν έχεις ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω, είναι το σύστημα, είναι η τρομερή πίεση που εδώ τη νιώθεις σε κάθε σου βήμα. Είναι τεράστια η πίεση σε αυτό το σύλλογο. Ούτε την είχες φανταστεί αυτή την πίεση στην Πράγκα, που ήταν άλλο διαμέτρημα, άλλες οι απαιτήσεις. Άρα λοιπόν, γρήγορα, βρες τρόπο, άλλαξε. Τι είναι, να μπει ο Ζίφκοβιτς αντί του Πασχαλάκη, να βάλεις τον Ίγκασον αντί του Ντεφορμέ Βαρέλα, να βάλεις τον Μπίσεσβαρ στο 10, να ενεργοποιείς το... Αυτός ο στόχος είναι τόσο τραγικός, ας πούμε, λέω. Ρωτάω ρε παιδιά κι εγώ, δεν ξέρω. Μου λένε ότι ξεκίνησε και ήταν χάλια, λέει, στην προπόνηση. Ναι ρε παιδί μου, δώσ' του ένα-δυο μάτς να δεις. Είναι τόσο χειρότερος από αυτό το Ζαμπά. Ή ο Λάμπρου είναι τόσο χειρότερος από αυτόν τον Ζαμπά. Υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να λυθούν. Την άλλη εβδομάδα πάμε να παίξουμε στη Χάρτινη. Την έχουμε κάνει δαντέλα. Την έχουμε ταπεινώσει τρεις φορές σε τρεις συνεχόμενους τηλεκούς. Μας περιμένει να πάρει τη δική της εκδίκηση. Αν μπούμε πάλι έτσι νοχελικά, δεν καταλαβαίνω αυτή την νοχελικότητα. Είπαμε, okay, έχει ο προπονητής τις ευθύνες του, αλλά εσύ σαν παίκτης δεν πρέπει να τον δαγκώσεις το λαρίκι τον άλλον που έρχεται για να σου πάσει το αίτητο. Παρεμπιπτόντως, το αίτητο όχι από εσάς, από οποιονδήποτε άλλον, αλλά από εσάς και μέσα στην Τούμπα, όχι. Όχι. Θέλω να αποθεώσω τον ακροατή, ο οποίος, τον ακροατή, τέλος πάντων το παοξάκι που έβαλε στο Facebook σχόλιο «Με γιώμα μόνο η Παπαρίζου κέρδισε στη Eurovision» και είναι τόσο ευφυές, γιατί η Παπαρίζου έλεγε «Γιώμα λάβα, αντακάβα» από το «Γιώμα λάβερ», «Με γιώμα». Μπράβο στο Μίσιτς και το καθαρό του μυαλό, μπράβο στο Γιαννούλη και εν μέρη και στον Αουγκούστο χθες. Με προβληματίζει που οι καλύτεροι είναι αυτοί που δεν έπαιζαν πέρσι. Με προβληματίζει που οι κορυφαίοι σε αυτή την περίοδο είναι αυτοί που δεν έπαιζαν πέρσι. Σημαίνει τι, ότι άλλοι άδειασαν. Σημαίνει ότι έχουν χάσει την τρέλα τους, την κάβλα τους, την επιθυμία τους. Σημαίνει ότι νιώθουν ότι έφτασαν κάπου και μετά αυτό ήταν. Αυτό πιο πολύ με φοβίζει. Τα συστήματα θα τα βρει. Επίσης, πρέπει να κατανοήσει και ο ίδιος ότι με το να επιμένει σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, καλό δεν τους κάνει. Πρέπει να καταλάβει ότι η γραμμή ίσως έφτασε για κάποιους. Βγάλ τους, να τους ξεκουράσεις, να πάρουν ανάσες, να ανακτήσουν αυτοπεποίθηση, να ηρεμήσουν. Βάλε τους άλλους που περιμένουν με δίψα και με τρέλα.
ίσως την τρέλα που αυτοί δεν έχουν. Επειδή έχουν χάσει τα πατήματά τους, επειδή υπάρχει νευρικότητα, επειδή οτιδήποτε ρε παιδί μου. Δεν το ξέρουμε. Όχι όμως την ανθρωποφαγία, όχι στον κανιβαλισμό, τον ποδοσφαιρικό, για κανένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ειδικά για αυτούς που έφεραν δύο ντάμπλ. Παντοτινή ευγνωμοσύνη, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αυτό δίνει μία ασυλία, ακόμα και όταν είναι ντεφορμέ, να είσαι μόνιμα μέσα στην εντεκάδα και να μην βγαίνεις. Και αυτό είναι λάθος. Στο κάτω-κάτω και οι ίδιοι που καταλαβαίνουν ότι είναι ντεφορμέ, ας πιάσουν να του πούν coach, ξέρεις κάτι. Δεν περνάω καλή φάση. Και δεν βλέπω να συνέρχομαι μέσα από τα μάτς. Άσε με λίγο να προπονηθώ σκληρά, να βρω τον εαυτό μου, τα πατήματά μου. Είτε λέγεσαι Πασχαλάκης, είτε λέγεσαι Βαρέλα, είτε λέγεσαι Πέλκατζη, είτε οτιδήποτε ρε παιδί μου, όπως και να λέγεσαι. Όπως και να λέγεσαι. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε αντάμα. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό τριήμερο στο Πόζαρ, στο ξενοδοχείο Φιλοξένια. Υπέροχα πράγματα εκεί. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πες τα ρουμπίνι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Πάμε, 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 πάμε. Να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Θυμίζουμε ότι στο Βεργίνα Θέατρο 30 χρόνια Γιώργου Στεοφάνους πλέον έχουν μείνει δύο παραστάσεις. 27 και 28 ενάτου. Εκεί στο Θέατρο Βεργίνα, καταπληκτικό όλο το σκηνικό με έναν εξαιρετικό συνθέτη, με έναν σπουδαίο συνθέτη, ο οποίος έχει γράψει φοβερά κομμάτια, φοβερές επιτυχίες, τραγούδια που μένουν διαχρονικά και για τον Πασχάλη Τερζή και για τη Χαρούλα Αλεξίου και για το Ρέμο και για το Βέρτη και για την Ατάσα Θοδωρίδου. Εκεί λοιπόν 30 χρόνια Θεοφάνους, 23-10-4-91-2-91, όλο το 24ωρο στο καζίνο και στο ticketservices.gr όπως και στο public. Έχετε τον τρόπο να πάρετε εισιτήρια για μια παράσταση που γίνεται πραγματικά χαμός, πάρα πολύ καλωστημένη, πάρα πολύ προσεγμένη. Καλά, ο Θεοφάνος δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αρπακολιά ή το Βεργίνα Θέατρο να φιλοξενήσει κάτι το οποίο δεν θα είναι καλωστημένο, δεν θα είναι πολύ προσεγμένο. Ο δικός μου δρόμος λοιπόν, Γιώργος Θεοφάνος, 30 χρόνια, 27 και 28. Μένουν άλλες δύο παραστάσεις λοιπόν. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, ξαναλέω, κληρώνουμε φοβερό τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας, στο Φιλοξένια. Τα είπα εγώ, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Θα τα πούμε κιόλας μέσα στη διάρκεια. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας! Ναι! Ναι, σας ακούω, ε! Σοκλαμπάνιας είμαι! Ναι, σας ακούμε! Έλα! Ναι! Δεν μιλάς! Έλα, εσένα μιλάμε! Θα μιλήσεις? Πάμε στον επόμενο. Θα μιλήσω όταν είναι να μιλήσω. Παρακαλώ! Το προγιούτρο, αδέρφια! Καλώς το παιδί! Καλώς τον Κόραν! Μία αδέρφια, καλημέρα, καλή εβδομάδα! Καλή εβδομάδα! Παντακού παοξάκια, ζουμουσάκια! Καλή εβδομάδα! Ψυχραιμία θέλει, όπως έχω γράψει και χθες. Τίποτα δεν τελείωσε, τίποτα δεν άρχισε. Υπάρχουν τα play-offs. Λοιπόν, και βλέπετε αυτό που σας είπα, ότι τον θέλω τον Ολυμπιακό να προχωράει στην Ευρώπη. Τον σωστό, θέλω σωστό, να προχωράει, σωστό, να είναι δυνατός. Σωστό. Να είναι ξεζουμισμένος. Από αυτό το Παναθηναϊκό, λοιπόν, δεν μπόρεις να κερδίσεις αυτό το Παναθηναϊκό. Έτσι. Φοβερό, όπως μου γράφει και λοιπόν, ο Χρήστος από το Ανόβερο, 14 μάτς, μία νίκη με ξένους διαιτητές ο Γαύρος. 14 μάτς με ξένο διαιτητή, μία νίκη. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα, αν... η κίτρινη που έφαγε στο 2-1 ο παίκτης του Άρη, ο Ιντέγε που το ξανακάνει αυτό στο σημεάκι του κόρνερ και το έχει κάνει με τον Ολυμπιακό με στην Τούμπα το 0-2. Έτσι δεν τούπα... είναι για κίτρινη κάρτα. Όχι μόνο για κίτρινη. Όχι μόνο για κίτρινη, τέλος πάντων. Και για κόκκινη. Δεν είναι... δεν περιέχεται αυτό μέσα στο να προκαλεί τον κόσμο, το ήθος κτλ. Δεύτερο, τρίτον, εν πάση περιπτώσει, το γκολ, το ακυρωθέν. Θα βγει κανείς να μας πει αν είναι offside ή δεν είναι offside, γιατί μας τα λέγανε διάφορα. Εγώ πάντως, που τους είδα σταματημένους, υπάρχει παίκτης στο corner
μπροστά στη θύρα 4 που απέχει το σώμα του από τη γραμμή ούτε ένα βήμα. Δείτε λίγο, δεν χρειάζεται γραμμή γι' αυτό. Ακριβώς. Συγκρίνεται, και πάρτε με το μάτι από τη γραμμή που είναι ο παίκτης. Δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, πάλι λοιπόν το ΒΑΡ μας ακυρώνει γκολ. Έτσι, για να μην λένε όσα λένε για το ΒΑΡ και όσοι τα λένε. Τώρα για την απόδοση ομάδας θεωρώ ότι είναι απαράδεκτος σωμάτος και το κάνει σε πολλά παιχνίδια. Ναι. Ρε αγόρι μου, αφού ξέρεις, κάποιος πρέπει να του μιλήσει, έτσι. Μην κρεμάς την ομάδα. Όχι, ξέρεις ότι... Ξέρεις ότι... Κι άλλες φορές. Εντάξει. Ναι, έχει τρέλα με στο μυαλό. Πρέπει ναι. να τον μιλήσουν, να αυτή τον ηρεμήσουν. Αυτή η τρέλα όμως... Αυτή την έννοια το λέω. Αποστόλη μου, αυτή η τρέλα δεν πρέπει να είναι εις βάρος της ομάδας. Εμείς θέλουμε τους παίκτες τρελαμένους. Αυτός είναι ένας που βλέπεις, δεν τον αναφέρουμε πουθενά εκεί που μιλάμε για το μαχαίρι στα δόντια. Το έχει μόνιμα και το πάθος και την τρέλα. Ναι, αλλά πρέπει ναι, να μάθει να συγκρατεί τον εαυτό του. Και να μην πηγαίνει με τα χέρια στις φάσεις όπως πηγαίνει πρώτον, και το ξέρει για τις κίτρινες κάρτες πόσο ευαίσθητη είναι. Και στη δεύτερη κίτρινη κάρτα, εντάξει, θεωρώ ότι είναι λίγο αυστηρή, όπως είναι και η δεύτερη κόκκινη κάρτα του Άρη αυστηρή. Ναι. Αλλά τα ισοφάρισε και ο Σιδηρόπουλος. Θα μπορούσαν να τελειώσουν 11-11. Τώρα όσο για το υπόλοιπο παιχνίδι, δηλαδή αυτό που σκέφτηκε ο προπονητής μας να παίξει με δεκάρι το Ζαμπά, πού το είδε, τι όνειρο είδε, εντάξει. Okay. Λάθος. Φυσικά είναι λάθος. Και νομίζω ότι το κατάλαβε και αυτός και είπε ότι αναλαμβάνω την ευθύνη για όλη την ιστορία. Εντάξει. Το θέμα είναι πολύ, πολύ σωστή η ανάληψη της ευθύνης. Το θέμα είναι να μην γίνονται τα λάθη και να διορθώνεις αυτά τα οποία κάνεις λάθος. Έχουμε το καλύτερο δεκάρι. Δεν υπάρχει κάποιος να του πει ότι αυτός ο άνθρωπος με την αφάνα, με το μασχαλοκάβαλο, το σορτσάκι και τα μακριά μανίκια είναι το καλύτερο νούμερο 10 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτός μπορεί να κάνει τη διαφορά με δύο κάθετες και η θέση του είναι στον άξονα. Έτσι. Γίνανε αρκετά λάθη εχθές. Καταρχήν, ας πούμε, αφού ο Πέλκας ήταν απόλυτη βδομάδα, έτσι αλλιώς τσιμπήματα κτλ. Δεν έπρεπε να το ξεκινήσει. Έπρεπε, δηλαδή δεν ήταν 100% έτοιμος. Ναι. Τώρα τι καταλάβαμε δηλαδή. Θα χάσει και το μάτς με την Άκη, δεν θα είναι 100% έτοιμος. Το ίδιο και ο Μάτος. Ο Μάτος θα παίξει με την κόκκινη. Όχι βέβαια. Τι να παίξει. Λοιπόν. Τι να παίξει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν... Το θέμα είναι, θέμα είναι ότι χρειάζεται, δεν χρειάζεται ισοπαίδωση. Αυτό το λέω κάθε φορά. Διότι αυτό, οι αντίπαλοι μας, αυτό θέλουν. Απλά φαντάσου τι θα είχε γίνει σήμερα ή τι θα γινόταν αν δεν είχε μπει τον γκολ του Μίσιτς. Έτσι. Ψυχραιμία χρειάζεται και μόνο ψυχραιμία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σηκώνουμε το χαλί και βάζουμε από κάτω τα σκουπιδάκια. Όχι, είναι λάθος. Αυτό. Ψυχραιμία δεν σημαίνει, λιβάνισμα ή υπνοτισμός. Είναι λάθος. Όχι, ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης ήταν, παιδιά, το μοναδικό μάτς που δεν έχει παιχτεί ποδόσφαιρο ενεργό για πάρα πολλά. Αλλά πουθενά. Βού τα συνέχεια κάτω, Ιαλή. Βλέπεις. Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Όλα. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε, όχι όλα καλά, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Και από αυτά τα λάθη μαθαίνεις. Γίνεσαι καλύτερος. Το θέμα είναι ότι απέναντι ο αντίπαλος που έχει εξαπολύσει προπαγάνδα, έχει εξαπολύσει τα σκυλιά να διωγγώσουν πράγματα, να μας φέρουν σε εσωστρέφεια, να μας βάλουν να σκοτωθούμε, να βάλουν τους φίλους τους να λένε διάφορα. Είδαμε πάλι με ξένο διαιτητή, αυτή είναι, αυτός είναι ο αντίπαλος μας. Φυσικά, τους είδατε. Φυσικά. Δεν είναι κάτι, όχι φυσικά. Επειδή άκουσα από κάποιους την προηγούμενη εβδομάδα, αμάν και αυτή και έτσι και αλλιώς. Σιγάρα παιδιά, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Όχι, φυσικά, εννοείται. Και το βλέπουμε συνέχεια και θα το βλέπουμε συνέχεια. Επίσης βλέπουμε και την ΑΕΚ ότι ανεβαίνει. Μην τους ξεχνάμε αυτούς, μην τους υποτιμάμε τελείως. Εκεί η αλλαγή προπονητή ήταν ευεργετική. Τι έκανε αυτός, έναν πολύ καλό παίχτη που έχει, γιατί είναι ο καλύτερος παίχτης ο Λιβάγια, τον απελευθέρωσε. Και παίρνει την ΑΕΚ στην πλάτη του και έτσι τώρα η Χάρτινη πάει από επιτυχία σε επιτυχία. Είναι και κολόφαρδη, αλλά επίσης, απελευθερώθηκε ο καλός παίχτης. Επίσης το γκολ του Λιβάγια ξεκινάει με χέρι του Λιβάγια. Την παίρνει με το χέρι την μπάλα. Σωστό. Εκεί δεν είναι. Κανείς δεν το λέει. Γαργαρούλα. Γαργαρούλα. Επίσης, περιμέναμε να δούμε από τους οπαδούς του Πανετολικού στο Αγρίνιο, νόπα σαρά, νόπα, το είπαν αυτό, δεν περνάτε. Δεν μας βγάλανε ένα τεράστιο πανό σαν την Πελοπόννησο πέρσι. Τώρα ήταν Σάββατο απογευματάκι. Που πήγε ακριβώς, η ΑΕΚ, έτσι. Ακριβώς, νόπα σαράν, ακριβώς. Λυσάξανε πέρσι, ρίξανε μέχρι και άμμο μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να μην μπορούν να περπατήσουν οι παίχτες μας. Μέχρι και άμμο ρίξανε.
Λοιπόν. Αδέρφια, μόνο ενωμένοι. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Μόνο ενωμένοι και ζούμε σου και το νου μας. Φιλιά, φιλιά, ζούμε σου αδερφέ μου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Γκόραν. Γεια σου Γκόραν. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα Κωστή. Γεια σου Εύη. Συγγνώμη, περιμένω πολύ ώρα. Έχω πέσει, έχω σηκωθεί, έχω ξαναπέσει. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω, να πω δύο πράγματα. Σε ακούω, δεν σε διακόπτω καθόλου. Πάμε. Την ανοχή σας λίγο. Θα μιλήσω πρώτα για κάτι λιγότερο σημαντικό και μετά για την ομάδα. Θα μιλήσω πρώτα για το Open, που συνεχίζει να με σπάει τα νεύρα από πέρσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, έχει αλλάξει μόνο ντέμις. Πάλι έχουμε τρεις εκπροσώπους από κάτω. Συν τον Κάκο, βέβαια, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Και κανέναν δικό μας. Και συνεχίζουμε να έχουμε τον Τάσο Μητρόπουλο, αν είναι δυνατόν. Τον άλλο το Τισάκη. Ήθελα να δω και τον. Ήθελα και τον Λεοντιάδη δίπλα χθες στον Τάσο Μητρόπουλο. Ναι. Ειδικά χθες. Ειδικά χθες. Λοιπόν, τίποτα, μία από τα ίδια. Νομίζω ότι ο Μητρόπουλος δεν είναι μόνιμος. Ο Βαζέχαρα έχω την αίσθηση ότι θα είναι μόνιμος. Δεν με νοιάζει το μόνιμος. Με νοιάζει ναι. Το ότι δεν βλέπω. Με αυτό, αυτό. Θέλω μία παοξίδικη φωνή. Ενός ανθρώπου. Και συνεχίζει αυτό. Ενώ είχαμε ελπίδα για την επόμενη χρονιά, συνεχίζει. Πρώτον. Δεύτερον. Άκουσα για δίκη Θωμαΐδη. Κάνεις μια διαφήμιση για κάτι ψάρια που τα βρίσκεις στο πιάτο με τα μάτια γκουρλωμένα και απορριμμένα. Έτσι ήμουν χτες το βράδυ εγώ. Όταν είδα τη δίκη να είναι στο Open με το Θωμαΐδη, εγώ ήμουνα έτσι ακριβώς. Δηλαδή είτε έβλεπες αυτό το ψάρι που περιγράφεις είτε εμένα, θα ήταν το ίδιο πράγμα. Ένας από αυτούς που πολέμησε τον Ιβάν μέσα από τις εκπομπές του όταν ήταν στο Αλαφούζου τη δούλεψη. Δεν τον πολέμησε, τον κατακρεούργησε, πληρώσει του κόσμου τα λεφτά και τα πρόστιμα. Εντάξει, πάει αυτό, να φεύγω από αυτά εν συντομία. Ναι. Μπορεί να απόρρισω, μπορεί προχώρα, να... Προχώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα μας. Δεν μ' άρεσε καθόλου η δήλωση του Φερέιρα. Ότι έχω... είμαι απογοητευμένος από την απόδοση των μεσοεπιθετικών μου. Ναι. Δηλαδή, στο πρώτο γκολ του Άρη, στο τρίτο λεπτό, φταίγανε οι μεσοεπιθετικοί. Όχι. Το ότι ο Βαρέλα, το ότι ξέρω εγώ ο Κρέσπο, ο Γιαννούλης, αυτοί όλοι που είχαν πάει. Είχαν πάει να μαζέψουν δεν είναι, εκεί δεν είναι του Γιαννούλη ο χώρος, εκεί είναι του Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Ναι. Πού είχαν πάει να μαζέψουν παπαρούνες, κανένα λιβάδι, κανένα... Για ένα ακόμα μας είναι ο Βαρέλα, είναι νευρικός, είναι... Δεν είναι ο γνωστός Βαρέλα. Αλλά δεν ακούω να λέει τίποτα για τον Πασκαλάκη, τίποτα για την αμυντική αυτή και λέει για το μεσοεπιθετικό. Που στο κάτω-κάτω βγάλαν και τρία γκολ στον Ατρόμητο και βγάλαν και δύο γκολ χτες και ένα δοκάρι και ένα γκολ ακυρωθέν που δεν έπρεπε. Ναι. Και δεν λέμε ότι είναι εντάξει, αλλά αν μπορεί, πρέπει να κρίνουμε, δηλαδή άμυνα μένει στο απειρόβλητο. Δεν νομίζω. Ο Πασκαλάκης μένει στο απειρόβλητο. Μα η άμυνα και τώρα... μας πειράζει το μεσοεπιθετικό τμήμα. Να πούμε την αλήθεια, Κωστή. Αυτό δεν λέμε. Παντού χωλένουμε. Και μπροστά και στη μέση και πίσω. Κοίταξε, για τα 14 γκολ σε 8 μάτς, που είναι ένα απίστευτο σκορ, που είναι ένα απίστευτο νούμερο, 14 γκολ σε 8 μάτς, ναι, η ευθύνη βαραίνει την άμυνα, 100%, βαραίνει και τα αμυντικά χαφ, βαραίνει όλους τον προπονητή. Δηλαδή, δεν είναι όλους. Μπορεί ο επιθετικός που δεν θα μαρκάρει. Ναι. Κατ' εμέ παντού χωλένουμε. Ναι. Και πάνω σε αυτό έρχεται να έχουμε να στερηθούμε τώρα και ένα μάτος που δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Ούτως ή άλλως ο Ζαμπά δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως ο Τσούμπα είναι δεφορμένο. Ναι, δεν παίρνει και πάσες. Αποκομμένος. Ο Κατουρί ήξης, αφήξης. Κατουρί μία παίζει, πέντε δεν παίζει. Όση ποιότητα και αν έχει δεν είναι, είναι γυάλινος. Οι μπαταρίες τους στο 50-55 και μετά σβήνουνε. Θα δεις και κάποιος του τις βγάζει. Δηλαδή, πού να βασιστείς. Θα πας κάτω εκεί πέρα να βασιστείς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Όχι απεσιοδοξία πάντως. Εμένα δεν είναι απεσιοδοξία. Δεν διαφωνώ. Μαζί σου. Τώρα εδώ θα μαλώσουμε. Μαζί σου. Να μαλώσουμε. Είναι αγωνία για την ομάδα μου για το αύριο. Σωστό. Τη συμμερίζομαι. Αν με άκουσες από την αρχή... Να το πω έτσι, όχι τυχερή. Να το πω... Ακόμα δεν έχει έρθει κάτι το οποίο είναι. Ναι, okay. Μας βοήθησε και το άλλο το αποτέλεσμα. Η ισοπαλία του Γάβρου μας ήρθε βολικά και τον γκολ στο τέλος. Εύη μου, συμμερίζομαι απόλυτα. Με πείραξε τι, το ότι παίξαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο.
ο speaker από το ραδιόφωνο δικός μας του Λίμπερο έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ισοπεδωτικός στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι ακριβώς το είπε. Πραγματικά μετά το 70. Α, μπράβο. Ωραία. Ωραία. Από τη στιγμή που ήμασταν έτσι όμως, μέσα στο γήπεδό μας με τον κόσμο μας, εγώ δεν, μου έρχεται πολύ άσχημο να αγωνίζομαι στα τελευταία δευτερόλεπτα να ισοφαρίσω. Αυτοί κάναν τρεις επιθέσεις. Μία ήταν η για, γιατί δεν παίξαν έτσι από την αρχή. Να λες. Τρεις επιθέσεις. Ναι, γιατί δεν. Αυτό το. Του Πασχαλάκη του Ιντέ για το σουτ και από εκεί η κεφαλιά τι ήταν τέλος. Αλλά είπαμε, τρεις φάσεις, δύο γκολ αυτοί. Ναι, ναι, το ξέρω. Ακριβώς. Και θέλαν να κλέψουν στην ουσία το παιχνίδι. Γιατί αυτό το πράγμα φυσικά είναι προπή του παιχνιδιού. Το το είδαμε όλοι. Το είδαμε ακριβώς. Με κλεφτοπόλεμο. Και να αγωνίζεσαι τελευταία δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσεις μέσα στην έδρα σου ενώ ήσουν πολύ καλύτερος. Αυτό με πείραξε πάρα πολύ. Τρώμε εύκολα. Τρώμε εύκολα γκολ. Γιατί βλέπω, αισθάνομαι γυμνή. Τρώμε εύκολα γκολ από έναν αντίπαλο που δεν είναι ότι μας πιέζει, ας πούμε, ασφυκτικά. Ότι κάνει δύο φάσεις, δύο γκολ και μετά τρέχουμε. Κατάλαβες αυτό. Αυτό ακριβώς. Δεχόμαστε πολύ εύκολα γκολ. Πράγμα το οποίο αυτό όμως δεν το είχαμε πέρσι. Δεν πρέπει να το δουν. Τι συμβαίνει. Φυσικά. Γιατί? Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να εγώ δούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι και το κέντρο. Δεν έχουμε κέντρο, σωστό. Το κέντρο βοηθάει και την άμυνα. Δεν έχουμε κέντρο. Εννοείται. Μα εννοείται, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Από εκεί ξεκινάει. Κέντρο, δεν βοηθάει και η άμυνα, σωστό. Έγινε, Εύη μου. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω, το αύριο. Το αύριο. Σε ευχαριστώ. Ναι, ναι στην αγωνία και την ανησυχία, όχι στην ακριβώς απεσιοδοξία. Α, δεν είναι απεσιοδοξία, μην το μπερδέψεις. Εντάξει, έγινε. Είναι αγωνία, καθαρή αγωνία. Μαζί σου είμαι. Πρώτος okay εγώ. Okay. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλά, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Θα είμαι λίγο γρήγορος εγώ. Λοιπόν, είσαι ο. Πρώτο. Θοδωρής από Ζυγής, τα έχουμε ξαναπεί. Έλα Θοδωρή, έλα, σ' ακούω. Κωνσταντίνε, λοιπόν, πρώτη απορία. Αυτό το πράγμα με το ΠΑΟΚ TV δεν το έχω καταλάβει γιατί δεν είχε γραμμή στο offside. Ναι. Και δεν το έχω καταλάβει και μάλλον έχει δίκιο ο Άρης που έλεγε όλη τη εβδομάδα τελικά μπορεί το ΠΑΟΚ TV να υποστηρίξει το ΒΑΡ και όλα αυτά. Και τελικά φάγαμε, κατακούσαμε το ίδιο μας τον εαυτό. Με την γραμμή, ναι. Βέβαια, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είχε δίκιο, ο Άρης άλλο έλεγε το είχε δίκιο. Έτσι, δηλαδή μην τα μπερδεύεις. Ανάποδα. Ναι, ανάποδα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν είδα να βγαίνει κανένας τους τώρα, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, πάμε, μη σε διακόπτω. Έλα. Καλά, πάμε. Το ίδιο σχετικό μου και με το Σιδηρόπουλο δεν είδα να βγαίνουν να κράζουνε. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Μάλλον κράζουνε γιατί θεωρώ ότι τους αδίκησε κιόλας. Αυτό είναι άλλο. Γελάμε. Λοιπόν, πάμε στους παίκτες μας. Οι ίδιοι τους απαξιώνουν τον εαυτό τους, όχι εμείς αυτούς. Όταν ο Βαρέλα δεν είναι αυτός που χτυπούσε πέρσι τον πάγκο αυτό και χτυπιόταν γενικά όταν έκανε τάκλιν, το βλέπεις τώρα, είναι από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο, όχι η Σαντορίνη, όχι Όλυμπο, όχι δεν ξέρω κι εγώ πού. Πολύ μικρή παρένθεση, δεν με απασχολεί που θα πάει διακοπές ο παίκτης και αν θα πάει με την οικογένειά του, αρκεί να είναι αυτός που πρέπει μέσα στο γήπεδο. Και επίσης, να το τελειώσω λίγο, άσε με να το τελειώσω λίγο. Φυσικά και θα πάει διακοπές. Δεν υπάρχει λόγος να τα ποστάρουμε αυτά συνέχεια στο Instagram. Πήγαινε, άνθρωπέ μου, άνθρωπε του Θεού, πάρε την οικογένειά σου, πήγαινε όπου θες. Γιατί πρέπει αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσεις τη στιγμή που δεν είσαι αυτός που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό λέω, ρε παιδιά. Και προκαλείς. Έτσι. Και δηλαδή, αλίμονο, σιγά μην του πούμε, μην πας στο ρεπό σου εκδρομή. Δικαίωμά του, έτσι. Ένα λεπτό, Κωστή. Το Σαββατοκύριακο που πήγε στη Σαντορίνη, με συγχωρείς, είναι κόκκινη κάρτα. Ναι, ρε, δεν παιδί γίνεται μέσα τραυματίας και να πηγαίνει σε βόλτες. Σωστό, δεν σωστό, σωστό. Γιατί πρέπει αυτό το πράγμα να ανεβεί στο διαδίκτυο. Έχεις αυτή την ανάγκη. Δεν είσαι κανένας 18χρονος που ψάχνεις να πούμε τα like και τα λοιπά. Είσαι οικογενειάρχης. Άστο, ψάξε να χάσεις, να ξαναβρεις αυτό που έχεις χάσει. Γιατί και ο Βαρέλα αυτό έχει χάσει, φίλε. Την κάβλα. Το βλέπετε, Βαρέλα, αυτό που λες. Αυτή η εικόνα που δείχνει είναι ότι έχω πάρει το συμβόλαιο που ήθελα και τελειώνω. Θυμάσαι πόσο ταλαιπωρηθήκαμε το καλοκαίρι με αυτόν. Μα αυτό λέω. Δηλαδή, και τελικά έχει αποδειχτεί ότι ο ΠΑΟΚ, ό,τι παρακαλάει το καλοκαίρι, παρακαλεί το ξέρεις το ξενό. Το ξέρω και δεν θέλω να φτάσουμε να το πούμε αυτό. Αλλά μέχρι τώρα δεν είσαι αυτός που ξέραμε, αυτός που χτυπούσε το χέρι και έλεγε 35 fucking yeah. Ποιος θα σε περάσει εσένα? Δεν υπάρχει παίκτη να σε περάσει. Κατάλαβες. Πρέπει αυτό να το ξαναβρούν. Πρέπει να το ξαναβρούν. Το ίδιο Πασχαλάκης. Ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω αν είδες τα κοντινά πλάνα του Πασχαλάκη, το πρόσωπο. Εννοείται. Σαν παιδιά, μόνο εγώ το είδα. Στον Ιντέγε και δεν θα χτυπιόταν στην 4. Πες μου. Ακριβώς. Άρα. Πάμε, άστος παίκτες. Πάμε τώρα στο Φερέιρα.
Εντάξει, καταρχήν είναι όνειρο. Όντως, να βάλει ζαμπά εκεί πέρα. Δηλαδή πραγματικά αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου και μου λένε, γράφουν και πάρα πολλοί οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, είναι έξυπνος ο προπονητής μας. Πιο έξυπνα δε ρε παιδιά. Άντε καλά το είδες το όνειρο. Το βλέπεις 5 λεπτά, το βλέπεις 10 λεπτά. Δεν βγαίνει το ρημάδι. Άστο. Έχει, μα τον έχεις τον πέ. Δεν είναι ότι δεν έχω. Αν μου πεις δεν έχω δεκάρι, τι να κάνω. Θα πω εντάξει, ψάχνει να κάνει αλχημίες. Μα είναι εκεί. Είναι το καλύτερο νούμερο 10 στην Ελλάδα. Έτσι. Τα έχεις δει τα μάτς, τον βλέπεις. Κωνσταντίνε, και λέω αυτό και κλείνω. Και φαίνεται όμως από τις δηλώσεις του ότι είναι εντελώς σε άλλη νοοτροπία από αυτή που έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον. Και ναι. Τι εννοώ. Ενώ έχει γίνει ο κακός χάμος πίσω, εκεί που απαντάει για την άμυνα, εκεί που απαντάει για την άμυνα στην ερώτηση το τι γίνεται, πως τρώτε τόσο εύκολα γκολ, και λέει ναι παιδιά τρώμε εύκολα γκολ, βλέπω ότι υπάρχουν προσωπικά λάθη, απαντάει κατευθείαν και λέει αλλά θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερες ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ. Το μυαλό του ανθρώπου είναι δεν με νοιάζει πώς θα τρώω. Σημασία έχει ότι εγώ θα μπορούσα να βάλω ένα παραπάνω. Άρα εδώ Θοδωρή υπάρχει το εξής. Πού θα συναντηθούμε και πότε. Έλαντε και δηλαδή, πότε. Προσέξτε παιδιά, δεν έχει να κάνει ούτε με προπονητική, ούτε με τίποτα. Ο ένας είναι εκεί, ο άλλος είναι εδώ. Κάπου θα συγκλίνει ο ένας με τον άλλον και είναι... Πότε και αν, υπάρχει και το αν που είναι το πιο, ας πούμε, το πιο εκφοβιστικό και ανησυχητικό. Αν να συναντηθούμε, τι πράγματα έχεις στο μυαλό σου, έχω αυτό, έχω το 4-4-2. Εσύ τι έπαιζες τόσο καιρό, εμείς έχουμε αυτό, ξέραμε αυτό 3 χρόνια. Ελάτε να βρεθούμε, όμως, ένα πράγμα δεν συγχωρείται και στις 2 περιπτώσεις και στους 2. Να μην υπάρχει πάθος και τρέλα, αδερφέ. Αυτό. Αυτό και για τον Γαβρό. Δεν έχει να κάνει με συστήματα. Το μαχαίρι στα δόντια. Ναι. Για να κλείσω και για τον Γαβρό. Λοιπόν, ναι, ο Γαβρός είναι καλύτερη ομάδα από πέρσι, αλλά όντως θες παραλίγο να χάσει. Γιατί έχασαν και πέναλτι του Παναθηναϊκού. Σωστό. Εντάξει, γιατί εγώ τους είδα όντως στο δεύτερο ημίχρονο ότι έκαθαν οι Μιχάλες. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Έγινε Θοδωρή. Σε ευχαριστώ. Καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε. Μην πάρουμε. Όχι άλλες γραμμές. Πώς είναι μέσα. Τρεις. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το κονσόρτσιουμ. Τι έγινε. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο για μένα ήταν το σοβαρότερο. Ναι. Εχθές χτύπησε μια πολύ μεγάλη καμπάνα. Είναι βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα. Πόσο καιρό έχει να ακουστεί αυτό το πράγμα. Ναι. Βέβαια. Πολύ καιρό. Αυτό είναι μεγάλη καμπάνα για όλους. Βεβαίως. Ο κόσμος έσπρωξε την ομάδα σε όλο το παιχνίδι, αλλά βλέπει μία έλλειψη πάθους. Έτσι. Δεύτερον, για τον προπονητή, ο Αϊνστάιν έδωσε τον ορισμό της ηλιθιότητας. Να προσπαθείς κάνοντας τα ίδια πράγματα που δεν σου βγαίνουν να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν λες τον προπονητή μας ηλίθιο, απλά πιάνεσαι από εκεί και λες ότι Βεβαίως. Πρέπει να διορθώνεις τα λάθη σου. Δεν γίνεται. Και να σου πω για μένα. Μην επιμένεις στο λάθος. Να το πούμε έτσι απλά, Παναγιώτη. Μην επιμένεις στο λάθος όταν βλέπεις ότι δεν βγάζει κάπου. Άλλαξε το. Θα σε πούμε έξυπνο αν κάνεις πίσω σε κάτι που δεν σου βγαίνει. Λέω τώρα γενικά. Έτσι. Για μένα υπάρχει και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Έχω την πεποίθηση ότι έχουν χαλάσει τα αποδυτήρια. Και τα αποδυτήρια πιστεύω ότι έχουν χαλάσει με την περίπτωση Βαρέλα. Δεν το ξέρω. Δεν μπορεί ο Κρέσπο. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Ο οποίος κάνει πάντοτε καλύτερη δουλειά από το Βαρέλα. Να παίρνει το 1 τρίτο, 1 τέταρτο των χρημάτων του Βαρέλα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αδερφέ. Εγώ είδα ότι οι παίκτες μεταξύ τους είναι εντάξει. Βάζει γκολ ο Ακπομ, τρέχει αγκαλιάζει τον Πέλκα. Βάζει γκολ ο Μάτος, τρέχει αγκαλιάζει τον προπονητή του. Η άμυνα έχει πρόβλημα. Το ότι έχει πρόβλημα έχει, ρε παιδιά. Τι θέλετε να πούμε ότι δεν έχουμε. Έχουμε. Το θέμα είναι να λυθούν αυτά ενώ υπάρχει αγωνιστική δράση και ενώ δεν έχουμε ρε παιδί μου, δεν είμαστε μια βάση που λέμε τώρα αυτόν τον μήνα δεν έχει μάτς, ας τα διορθώσουμε. Όλα πρέπει να γίνουν. Δεν μου λες να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Πιστεύεις ότι τον Πασχαλάκη και τον Βαρέλα δεν θα τον έχεις στην ΑΕΚ? Δεν το ξέρω. Η προσωπική σου άποψη. Τι θες να σου πω. Τι θα έκανα εγώ, τι θα κάνει αυτός, τι θες να σου απαντήσω. Όχι. Τι πιστεύεις ότι θα κάνει ο Φερέιρα? Δεν μπορώ να το ξέρω. Φίλε, μόνο ο Φερέιρα το ξέρει αυτό. Τι να σου πω. Να σου πω το εξής. Να σου απαντήσω με μία ατάκα. Κάποια στιγμή θα καταλάβει και ο ίδιος ότι με το να βάζει τους παίκτες δεν τους βοηθάει. Τους παίκτες που είναι ντεφορμέ. Αυτός έχει σκεπτικό, έτσι. Δεν βλέπει αυτός ότι δεν τραβάνε, ας πούμε, αυτοί οι δύο. Ότι είναι αγνώριστοι σε σχέση με πέρσι. Τους δίνει λοιπόν την ευκαιρία
να ανακτήσουν τη φόρμα τους μέσα από τα παιχνίδια. Πού τελειώνει αυτό, πού υπάρχει η γραμμή που λέει παιδιά, εγώ σας στήριξα, αλλά βλέπω ότι περισσότερο σας δυσκολεύω. Ότι έφτασαν στη γραμμή, Κωστή. Πολύ πιθανό. Έτσι, πολύ πιθανό. Ότι, αλλά να σου πω τι σκέφτεται ο Φερέιρα, δεν ξέρω. Το ότι περιμένει και ο Ζίβκοβιτς, περιμένει και ο Ίγκασον, περιμένει ο Στόχ, περιμένει ο Λάμπρου, περιμένουν αυτοί να αρπάξουν την ευκαιρία και ίσως να είναι πιο ταυλωμένοι από αυτούς που τώρα είναι ντεφορμέ. Θυμάσαι όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς, τι έλεγες για τον Τζούμπα? Πώς δεν θυμάμαι. Ε? Πώς, γιατί δικαιώθηκα ή όχι? Σαφώς δικαιώθηκα. Άρα λοιπόν. Σαφώς το ίδιο λέω, παιδιά. Εγώ αυτό δεν έχω κανένα. Αυτού που λες, εγώ. Θα πρέπει να βάλει αυτούς που είναι καπλωμένοι να πει. Εγώ λέω αυτό που μου κατεβαίνει στο κεφάλι. Δεν υπάρχουν ούτε γραμμές, ούτε μάνατζερ, ούτε τίποτα. Το ξέρετε. Δηλαδή, τι βλέπω. Μπορεί να κάνω λάθος, ρε παιδί μου. Μπορεί να λέω τώρα βάλε το Στόχ και να βάλει το Σόχ και ο Στόχ να σέρνει τον κόλο του μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Λέω όμως ότι άλλαξε κάτι. Κάτι πρέπει να ταράξεις λίγο τα. Έχουμε, τα οποία... έχουμε διάθεση αυτό... επειδή αγαπάμε την ομάδα να στηρίξουμε. Φυσικά, το αυτό. Εδώ στηρίξαμε τους Στανόγεβιτς. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ούτε αποδομούμε όλο τον οργανισμό. Ούτε απαξιώνουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβει και αυτός ότι χτυπήσαν καμπάνες. Δεν γίνεται. Ακριβώς. Πρέπει να δει τα πράγματα. Διότι προλαμβάνουμε πράγματα. Δεν θέλουμε να έρθουν οι ήττες και μετά να πούμε. Χρήσον το προλαμβάνει και το θεραπεύει. Πολύ δυνατό. Τριτοδεσμήτη. Φιλιά! Λοιπόν, γεια, σε ευχαριστώ, γεια σου Παναγιώτη. Τελευταία διάλειμμα, διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης. Καταπληκτικά πράγματα, ειδικά Sony τηλεοράσεις. Εκεί να βλέπετε την Παοκάρα. Εκεί να βλέπετε ό,τι εσείς αγαπάτε και θέλετε. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Αιγαίων και στο δικητήριο 214.000 και στο Ρόγκαστρο 695666. Το πιο φρέσκο ψάρι που θα φάτε πουθενά με τη Λιβεριά. Νικολαίδης, Αχροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237-163. Υπέροχα πράγματα, υπέροχα γλυκά, τούρτες, ψωμιά. Το πρωί τα σφολιατοειδήσει με τον καφεδάκι σας. Και βέβαια κρεατούμπα, πόντου 10 και ψητά και μαγειρευτά απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου. 926-740. Επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για τριήμερο στο Φιλοξένια, στο υπέροχο Λουτράκι Αριδέας. Επιστρέφουμε! Πολύ φιλοσοφημένος εδώ ο στίχος με τον σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Θέλω να οριστικοποιηθεί πρώτα και μετά θα σας το πούμε. Τι άλλο τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, όταν και αν. Άστο προς το παρόν, άστο προς το παρόν. Τα φιλιά μας στο Ανόβερο, στα παιδιά εκεί, στο σύνδεσμο. Χαιρόμαστε που τα παιδιά στο εξωτερικό ζουν την ομάδα τόσο κοντά. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Το φωνάζω από την πρώτη μέρα, Κωστή, δεν έχουμε αρχηγό στην ομάδα. Αυτό με τον Πασχαλάκη επικίνδυνο. Μπορούμε να χάσουμε και τους δύο τερματοφύλακες. 14 μάτς, μία νίκη με ξένους διαιτητές ο Γαύρος. Το είπα βέβαια. Έτσι είναι. Αλήθεια, αλήθεια. Πάμε στις γραμμές, τις 5 που περιμένουν και λέω μετά χορηγούς για να μην περιμένετε άλλο. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς το Θουβού. Καλώς τον. Κωστή. Σε ακούω. Ένα για το μάτς χτες. Ήθελα να κερδίσω, αλλά πιο πολύ ήθελα να μην σπάσει το αίτητο τουλάχιστον από αυτούς. Γιατί το αίτητο θα σπάσει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα σπάσει. Δεν ήθελα, όχι από αυτούς. Όχι από αυτούς και μέσα στην Τούμπα. Ένα. Εντάξει. Δεύτερον. Για κάποιους παίχτες που φαίνονται... Συγγνώμη, να πω και κάτι. Το αίτητο δεν σπάει. Το αίτητο πρωτάθλημα πάρθηκε. Εμείς λέμε τώρα για ένα αίτητο που τρέχει από το Μάρτιο του 2018 που ένα, χάσαμε την Αστέρα Τρίπος με το Σιδηρόπουλο παρεμπιπτόντως γιατί τι. Okay. Δεν υπάρχει. Αγώνες. Η ιστορία έγραψε αίτητος πρωταθλητής. Ναι. Αυτό δεν χαλάει. Όχι. Λέμε τώρα. Λέω για το αίτητο σερί. Ναι, ρε παιδί μου, για το σερί χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Αυτό. Okay. Ναι, αυτό είναι. Απλά δεν αλλάζει. Δηλαδή, αν χάσω κάποια στιγμή. Το πρωτάθλημα είναι. Το πρωτάθλημα παραμένει αίτητο το περσινό. Δεν είναι. Τυπώθηκε. Όχι, επειδή ξεχνάμε κάποιες φορές. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Το επισημαίνω. Άσε με εμένα να λέω. Ναι. Στο πρώτο γκολ Πασχαλάκης δεν έχει ευθύνη. Και δεν ξέρω, στο δεύτερο δεν φάνηκε καλά. Α, βρήκε κάπου η μπάλα. Βρήκε στη σκαριά κάτω του ενός και πάει στο δοκάρι. Αλλάζει πορεία. Δεν είμαι σίγουρος. Ερώτηση. Ερώτηση. Ο περσινός Πασχαλάκης. Όχι. Εκεί με τον Ιππέ. Αυτό. Ο περσινός Πασχαλάκης. Θα έτρωγε τον γκολ αυτό στην κλειστή γωνία. Όχι. Δεν το ξέρω. Εγώ σου λέω δεν θα το έτρωγε. Δεν ξέρω. Πάω εκεί με τον Ιππέ και το έβγαλε.
Το έβγαλε βεβαίως και το είπαμε. Το είπαμε. Δεν είναι λοιπόν, μόνο ο Πασχαλάκης. Παίκτες... Μην πέφτουμε σε ένα παίχτη μόνο επάνω. Όχι, ναι, δεν κατηγορούμε κάποιον. Απλά θέλω να πω ότι δεν έφταιγε. Νομίζω ότι δεν έφταιγε. Απλά το κοντινό πλάνο, δεν ξέρω πόσοι το είδατε το βράδυ, που κάνει κοντινό πλάνο, φαίνεται σαν να είναι χλωμός. Σαν να έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Από το πρόσωπο καταλαβαίνεις. Το ίδιο πρόσωπο που πέρσι σκέπαζε με την αγκαλιά του τους παίκτες και δεν είπε, λέγαμε δεν τρώμε γκολ, παιδί μου. Δεν τρώμε γκολ. Δεν τρώμε όταν βλέπεις όλη την ομάδα ότι είναι πεσμένη, φοβάσαι και εσύ περισσότερο. Όταν είσαι τερματοφύλακας, έτσι. Άλλον σεντερφόρ, ο μπροστά και άλλον τελευταίος πίσω. Έχει άλλη ψυχολογία. Λοιπόν, αυτό που σε έλεγα εγώ είναι ότι προσπαθεί και ο Φερέιρα να βάλει τους καλύτερους. Παιδιά, τον πήραμε το Φερέιρα. Θέλω να διευκρινίσω κάτι προς τα ΠΑΟ και τα αδέρφια. Το Φερέιρα τον πήρε ο Ιβάν γιατί ο Ρασβάν δεν μπορούσε να υποστηρίξει στην Ευρώπη αυτό που ζητούσε. Ναι. Ο Φερέιρα είπε τον Ιβάν ότι εγώ αυτό που ζητά στην Ευρώπη και τα λοιπά, το ποδόσφαιρο που θες η ομάδα σου να παίζει, μπορώ να το κάνω. Αυτό χρειάζεται μια μετάβαση, αλλά κυρίως χρειάζεται κάποιους παίχτες. Ήδη μου λείπουν οι δύο καλύτεροι παίχτες. Ολόσως. Οι δύο ηγέτες. Έτσι. Δεν διαφωνώ. Μα το λέει συνέχεια ο Φερέιρα στις δηλώσεις του ότι εμένα ναι. με φέρανε να παίξω μισό... κάτι άλλο. Σωστή. Ναι. ναι. Λείπουν ήδη δύο παίχτες. Οι παίχτες θα ήθελε να έχει κάποιους άλλους παίχτες με κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή η ομάδα δεν είναι του Φερέιρα. Δηλαδή σε δύο χρόνια ή του χρόνου μπορεί να έχουν φύγει 5-6 παίχτες. 5-6 άλλοι. Και να βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Ο Φερέιρα θέλει να πνίγει τον αντίπαλο, θέλει να τον έχει μέσα στη μεγάλη περιοχή και να σπυροκοπάει ένα λέιτα. Να βάζει 4 γκολ και 5 ναι, ναι. στο 40 και μετά να κάνει... Το μυαλό του είναι μπροστά. Είναι ναι. της λογικής ότι θα φάω ναι, αλλά θα βάλω περισσότερα. Δεν είναι μια ομάδα που θέλω να μην τρώω γκολ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που θέλουμε να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Πολλές φορές το λέγαμε αυτό ωραίο πέρσι. Ποδόσφαιρο, ναι. Το λέγαμε πέρσι ότι βάλε ρε παιδί ναι. μου λίγο πιο επιθετικά ναι, ειδικά με συγκεκριμένους αντιπάλους. Βλέπεις ότι με τους ίδιους παίχτες μέσα ίδια δεκάδα. Δηλαδή αν εξαιρείς το Βιερίνια με τον Γιαννούλη έτσι, και τα δύο χαφ που είναι τραυματίες τώρα και έχεις ξέρω εγώ τον Ισίδη, τον Μίσιτς ξέρω εγώ και τον Καντουρί. Είναι όχι δύο, όχι τα δύο χαφ, ο Βέρμπλουμ δεν έπαιξε ποτέ, άστο. Δεν μπορούμε όχι, να τον βάλουμε σε αυτήν την εξίσωση. Τι είχα, Μαουρίσιο, ναι. Καντουρί ξέρω εγώ, Πουχού, που Καντουρί πήγε αριστερά. Τέλος πάντων η ομάδα είναι η ίδια, αλλά ο προσανατολισμός της ομάδας είναι άλλος. Ναι. Αυτό ο τρόπος που αμήνεται η ομάδα τώρα περιέχει πολλή αλληλοκάλυψη, πολλά τρεξίματα κτλ. Αυτά πρέπει οι παίκτες εκεί λίγο να έρθουν στα ίσια τους, στα γράμματα τους. Ναι. Θα γίνουν αυτά, παιδιά. Και το κυριότερο, πάθος! Πάθος! Όσο δηλαδή, η ομάδα κοστίζει χάνει. Αυτό, πάθος με τρέλα πάνω παίρνει, στην μπάλα. Θα παίρνει και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, να πω ένα λεπτάκι για να κλείσω. Ρίχτω. Έχει πάρει ο μπαμπάς του Τοτού ένα ρομπότ που όταν λες ψέματα σε τραβάει χαστούκι μες στα μούτρα. Πάει ο Τοτό στο σπίτι. Ναι. Λέει ο πατέρας του, πού ήσουν, α? Ρε, λέει, σχολείο, γράφω 200, σατ! Τι είναι αυτό? Α, δεν σε είπα, λέει, αυτό είναι ένα ρομπότ, λέει, άμα ψέματα, λέει, τρως χαστούκι στα μούτρα. Ναι. Πού είπες ότι ήσουν, να, λέει, πήγαμε, λέει, σινεμά με τα παιδιά. Και τι κάνεις, σινεμά? Να, βλέπαμε, λέει, μια περιπέτεια, σατ! Καλά, δεν κατάλαβες ακόμα τη βράδυ ψέματα. Να, λέει, βλέπαμε, λέει, πορνό, ξέρω. Καλά ρε λέει, δεν τρέπεσαι, κάτσε κοπάρα λέει και πας και βλέπεις τέτοιες λέει, τέτοιες ταινίες. Ναι. Εγώ λέει στις ηλικίες δεν είναι κάτι για πράγμα, σου φορώ σαν! Γεια! Μια πατέρα, περίμενε! Δεν τέλειωσε! Βγαίνει η μάνα την κουζίνα, το μήλο κάτι μιλιά θα πες ηλικίες δεν είναι σαν! Άντε καλημέρα! Γεια! Άντε καλημέρα, ζούμου σου! Γεια σου δεν είναι λέει, και τρώει τη σφαλιάρα. Έπεσε με την ταλίκα, πρόσεχε! Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Σε ακούω. Πάμε. Ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι μια κρίσιμη στιγμή. Είναι αυτό που ουσιαστικά θα μας κόστιζε. Δεν είναι ο προπονητής που ουσιαστικά ο προπονητής βρήκε τους παίκτες. Δεν βρήκαν οι παίκτες τον προπονητή. Σωστό. Αυτό είναι ένα μεγάλο σωστό. Πρόβλημα. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Απλά το να βάλεις δεκάρι το Ζαμπά αντί για τον Μπίσεσβαρ δεν έχει να κάνει με αυτό. Όταν δηλαδή, λοιπόν ναι. οι παίκτες έχουν δομήσει μια ομάδα ανθρώπων, δεν είναι εύκολο να τις σπάσεις όταν έρχεσαι εσύ μετά εκ των υστέρων. Mm-hmm.
Αυτό όμως θα χρειαστεί να γίνει, όπως είπες, όταν είναι πια σε μια στιγμή που εκτίθενται αυτοί οι παίκτες και δεν μπορούν άλλο να υποστηρίζονται από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Γιατί έτσι κάπως γίνεται η ομάδα. Η ομάδα, ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Mm-hmm. Ούτε δεν σημαίνει είναι, ότι τους διώχνεις ή τους απαξιώνεις άμα τους αφήσεις να ξεκουραστούν ή να ανακτήσουν αυτοπεποίθηση. Δεν είναι θέμα αποξίωσης, είναι θέμα δομής, ότι εμείς είμαστε και δεν αλλάζουμε. Αλλά αυτό είναι η στιγμή για να αλλάξει. Έχουν εκτεθεί. Δεν μπορείς τον καλύτερο ξένο παίκτη στην Ολλανδία να μην δεν τον έχεις τουλάχιστον 18. Δεν μπορείς. Αυτός ο Λάμπρου δεν έχει εμφανιστεί, γιατί δεν του δίνεις μια ευκαιρία. Ναι. Δεν είπαμε ότι θα είναι ο καλύτερος παίκτης, αλλά δώσ' του μια ευκαιρία. Το Στόχ τον έδωσε ευκαιρία, δεν φάνηκε. Ας δώσει και το Λάμπρου. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Ουσιαστικά λείπουν οι παίκτες που λέγαμε, γιατί υπάρχουν, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, ότι για κάθε έναν παίκτη, το είχαν πει κιόλας, για κάθε έναν παίκτη υπάρχει και ένας από πίσω. Mm-hmm. Έχουμε δύο ομάδες ισάξιες. Λοιπόν, αυτό δεν συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει γιατί η ομάδα είναι αυτή που ήταν η νικήτρια ομάδα και ο ένας θέλει τον άλλον δίπλα του. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Μια ομάδα έχει 22 παίκτες, mm-hmm. όχι μόνο 11-12, σωστό. Και χρειάζεται 22 παίκτες να εναλλάσσονται. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. είναι το βασικό για μένα. Χρειάζεται οπωσδήποτε ο προπονητής επιτέλους να δείξει ότι είναι ο αρχηγός. Αυτός κάνει κουμάντο και πρέπει mm-hmm. να κάνει κουμάντο, γιατί στο κάτω-κάτω έχουν ήδη εκτεθεί. Mm-hmm. Ωραία. Και χαρά. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Άρα αυτό που λέει ο φιλάρετος, με δυο, να το πούμε διαφορετικά, επειδή πέρσι εσείς φέρατε αυτό το αίτητο πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι ακόμα και όταν κάποιοι από εσάς είναι ντεφορμέ, θα πρέπει να είναι μόνιμα στην εντεκάδα. Εκτιμούμε, ευγνωμονούμε, αναγνωρίζουμε παντοτινά αυτό που έχετε προσφέρει. Και είναι και πολύ ανθρώπινο να μην μπορεί να είσαι στα κόκκινα 3 χρόνια συνεχόμενα. Είναι ανθρώπινοι οργανισμοί. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πού τελειώνει η γραμμή που τους λέει «Παιδιά, περιμένω να φορμαριστείτε ενώ είστε στην εντεκάδα». Και πού αρχίζει το «Παιδιά, καθίστε λίγο να ξεκουραστείτε, αναγνωρίζουμε αυτά που έχετε προσφέρει, μοναδική η προσφορά σας, έχετε γράψει την ιστορία σας με ανεξίτηλα γράμματα, με αυτά τα δύο double, όμως τώρα υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο ξεκούραστοι, πιο τρελαμένοι, πιο διψασμένοι». Ναι, πάμε, καλημέρα. Έλα, Αγκουστή, καλημέρα. Καλώς σου, Στέλιο. Τι γίνεται? Καλά, Στέλιο, έλα. Καταρχήν, ξεκινάμε μόνο ενωμένοι. Αυτοί βλέπετε τι γίνεται. Μόνο με αυτό το Σιδηρόπουλο μπορούσαν να καταφέρουν αυτό που καταφέρανε. Δεν είχα προλάβει να το πω σε έναν, το είχα πει στον Τζόρνταν την Παρασκευή το βράδυ. Ναι. Θέλω να δω πώς θα αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις και τις βουλευτικές του Άρη. Τι να αντιμετωπίσει, ναι, σε 100 διακοπές. Δηλαδή, έδωσε 7 λεπτά καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και 10 λεπτά μόνο τερματοφύλακας τους κάτω. Δύο φορές. Στέλνω με όλα αυτά που είχαν, με όλη αυτή την προπαγάνδα, μάλλον τη λέλαπα που είχε προηγηθεί, μπορούσε να είναι φυσιολογικός ο Σιδηρόπουλος. Σίγουρα είναι σε δύσκολη θέση. Μα φυσικά, τι να λέμε. Αυτοί πέφτανε κάτω και διέκοπτε τον αγώνα, να σηκώσετε τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Για κράμπα υποτίθεται το άλλο έπεφτε κάτω και σταματούσε τον αγώνα του σε κάτω χατήρια με τον παραμικρό. 100 φορές. Είπα πιο συχνά και από τους στρατιώτες του πλατούν ήταν κάτω. Και σε μια φάση δεν μας έδωσε και την μπάλα. Εμείς είχαμε την μπάλα που λέω θα δώσει το ελεύθερο και δίνει την μπάλα σε αυτό που έχει την κατοχή και δεν δώσει την μπάλα σε αυτούς. Για να μην μπούμε για το γκολ του Μάτος, έτσι. Που ο Μπίσες βαρκαλύπτεται από τον παίκτη στο κόρνερ. Αυτό ήταν γκολάρα, φίλε, είναι σκάνδαλο. Όπως να σου πω κάτι, αν ήταν και δύο ξένοι, αν ήταν ξένος διαιτητής εμάς και Έλληνας στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, θα λέγανε και τα δυο με νίκη. Θα νικούσαμε εμείς και ο Ολυμπιακός, γιατί δεν θα έδινε τα δύο πέναλτι στον Ολυμπιακό. Δεν θα έδινε, με τίποτα. Με τίποτα δεν θα έδινε. Και σε εμάς θα πιζόταν πιο καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου και θα κερδίζαμε, γιατί οι άνθρωποι δεν κατεβήκαν να παίξουν μπάλα, κατεβήκαν να ξεφτυλίσουν το άθλημα. Εγώ άμα κατέβουμε έτσι, ρε φίλε, σε ένα παιχνίδι, μπορεί να πάρεις το παιχνίδι, αλλά να ξεφτυλιστείς έτσι, δεν θέλω να πάρω το παιχνίδι, θέλω να παίξεις μπάλα. Ακριβώς. Μπορεί να παίζεις άμυνα. Η όποια κριτική κάνουμε, Στέλιο, είναι για να προλάβουμε το κακό. Ακόμα κακό δεν έχει γίνει. Έτσι, η ομάδα είναι
πέρσι στο Περιστέρι δεν κερδίσαμε, κερδίσαμε φέτος. Πέρσι πάλι με το Συμπολίτη φέραμε χ, αλλά δεν θέλω να τα βλέπουμε όμορφα τα πράγματα, να εξοραίζουμε και να ομορφαίνουμε την κατάσταση. Θέλω να βλέπουμε τα λάθη μας, να προλάβουμε να τα διορθώσουμε, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι εκεί που θα δοθεί η μάχη. Εγώ αυτό πιστεύω το πρόβλημα στην άμυνα είναι ότι ο Βαρέλα φέτος έχει χάσει τη φόρμα του. Πρέπει να δώσει μια ευκαιρία και στον Νίκασον για να μην τον κάψει και τον Νίκασον. Ο Πασχαλάκης στο δεύτερο τον γκολ χτυπάει, όντως χτυπάει σε ένα πόδι στη σκαριά και αλλάζει πορεία. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω τον Πασχαλάκη. Αλλά το πρώτο σουτ το κάνει αμαρκάρι στο άλλο έξω από τη μικρή περιοχή. Έτσι, έξω από τη μικρή περιοχή και το άλλο αλλάζει πορεία. Εντάξει, τυχαίνει η κακή συγκυρία, δηλαδή με τρεις επιθέσεις αυτή κάνει να μπουν δύο γκολ. Είναι και ο παράγοντας και μπορεί να τους. Δεν είναι μόνο ο Πασχαλάκης. Αυτή τη στιγμή, στην ουσία, δύο παίκτες βγαίνουν από πάνω, βγάζουν το κεφάλι πάνω από το νερό. Ο ένας είναι ο Μίσιτς, που αν ρωτήσουμε 100 από εμάς πόσοι τον πιστεύετε στην αρχή της χρονιάς, θεωρώ ότι στους 100, 3, 4 θα λέγανε ότι ο Μίσιτς θα ηγηθεί της όλης ιστορίας. Ο Μίσιτς και ο άλλος είναι ο Γιαννούλης, που επίσης από... Να πω από σύμπτωση, παίζει. Γιατί ήταν αρθεί ο Κοεντράο. Γιατί έχει ενέργεια 90 λεπτά. Τι να πούμε για το παιδί. Τι να πούμε για το. Ότι πραγματικά είναι συγκινητικοί αυτοί οι δύο. Έτσι, δεν έχουμε πρόβλημα με κανένα. Προσωπικά δεν έχουμε. Περιμένουμε να ανακάμψουν. Εμένα και εμένα αυτός που με απογοητεύει είναι ο Ζαμπά. Άστο. Δεν το δίνουν περισσότερο από όλους. Αυτός περισσότερο από όλους. Παρατάει το παιχνίδι, δηλαδή εντάξει, σιγά. Συνέχισε, παίξε. Αυτός περισσότερο από όλους. Και ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχει δώσει πράγματα. Ο Βαρέλα, ναι, είναι ντεφορμέ, ναι, χάνει τον παίκτη του, ναι. Αλλά έχει κάνει, φίλε, ο Βαρέλα μία χρονιά εκπληκτική πέρσι. Και λες, εντάξει, ο Ζαμπά τι έχει δώσει. Πέρσι όλο το δεύτερο γύρο είναι ο Σύπαρον. Και συνεχίζει φέτος, πιο πολύ είναι το ύφος του ότι έχω μια αδιαφορία, σας κάνω χάρη, είμαι ξενερωμένος. Δεν ξέρω τι υπάρχει μέσα στο μυαλό του. Έτσι, έξω. Κωστή, και να κλείσουμε τον προπονητή, καλό το θέαμα, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πώς θα σφίξουμε και την άμυνα. Δηλαδή, είναι να σου δώσω ένα παράδειγμα, είμαστε εμείς παντρεμένοι με μια γυναίκα. Η γυναίκα ή εμείς θέλουμε να βγαίνουμε κάθε μέρα, ο ένας από τους δύο θέλει να βγαίνει μια φορά την εβδομάδα. Κάπου θα αρχίσει να βγαίνει και ο άλλος δύο φορές ή τρεις φορές και να συναντηθούμε. Δεν γίνεται να βγαίνει μόνο επίθεση. Ούτε γίνεται να βγαίνει μόνη της η γυναίκα συνέχεια. Αλλιώς θα χωρίσουν οι δρόμοι. Ακριβώς. Έτσι είναι, ρε φίλε. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, Κωστή. Γεια. Φοβερό παράδειγμα. Κάπου πρέπει να συναντηθούν. Ήδη τον Μπέλκα δεν τον βάζει δίπλα στον επιθετικό. Τον βάζει λίγο πίσω. Είναι ένα 4-4-1-1. Ο Μπέλκα εκεί μπορεί να αποδώσει, άσχετα που χθες τραυματίστηκε και βγήκε νωρίς. Απλά εχθές για μένα, το ξαναλέω, δεν είμαι ούτε προπονητής, ούτε βαθιστόχαστος αναλυτής, απεσταλμένος από τη σχολή προπονητών της Κολονίας. Δεν μπορεί όμως να τραυματίζεται ο Πέλκας και να μην βάλεις τον Μπίσεσβαρ στη θέση νούμερο 10. Απενεργοποιείς ένα όπλο σου. Βάλ τον Ζαμπά, αφού θες να τον βάλεις τόσο πολύ, βάλ τον να παίξει στα άκρα. Και παίξε με Ζαμπά, λιμιό, βάλε το Στόχ, βάλε το Λάμπρου, βάλε τέλος πάντων κάτι. Αλλά. Εφόσον υπάρχει ο Μπίσεσβαρ εκεί είναι η θέση του, στο 10. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Πιτέρα. Καλώς τον. Έλα, Γιώργο μου, έλα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Έλα. Παρότι όλα αυτά έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και το χάλι που έχουμε 4 ανατροπές. Βεβαίως, αυτό είναι προς τιμήν. 4 ανατροπές. Προς τιμήν της ομάδας που αρνείται. Ναι. Οι περισσότερες στα τελευταία λεπτά. Στα τελευταία λεπτά. Άσχετα χθες που δεν κερδίσαμε, που έπρεπε να κερδίσουμε, με τις ευκαιρίες οι οποίες δημιουργηθήκανε. Και το δοκάρι στο τέλος και... Ναι, εντάξει. Δεν υπήρχε. Μία ομάδα μπήκε να παίξει μπάλα. Η άλλη μπήκε όσο να καταστρέψει. Για τον κύριο Σιδηρόπουλο, εάν χθες υπήρχε ξένος διαιτητής, στο 2-1 που κάνει ο συμπολίτης μας και έχουν πάει ο σκόρερ στο σημείο του κόρνερ, και απευθύνεται μαζί με τους υπολείπους προς την κερκίδα και προς τιμή των φιλάθλων που δεν μπουγκάρανε μέσα, θα έπρεπε να βγάλει έστω μία κίτρινη κάρτα για τα μάτια του κόσμου. Ναι. Διότι προκαλείς. Έτσι είναι. Ειδικά ο άλλος πάει στο σημαίακι και κάνει... Ναι, προκαλείς. Από τη στιγμή που προκαλείς, και αν θα μπαίνανε μέσα αυτοί και διακοπτόταν το παιχνίδι, αυτό θέλανε.
όλο του το στήσιμο ήταν το πώς θα τελειώσει, να μην τελειώσει ίσως το παιχνίδι. Να κάνουν την καταστροφή φεύγοντας για να πάρουν και ένα πριν από κάπου αλλού. Μπράβο στα παιδιά, άσχημα να μην παίξαμε μπάλα, που προσπαθήσανε στο τέλος και φέρανε το αποτέλεσμα το 2-2, που μπήκε η ψυχή η καρδούλα μας στη διασυνδύση, γιατί δεν παθαίναμε έφραγμα, δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε σήμερα, που θα χάνουμε, γιατί κάποτε θα χάσουμε, δεν υπάρχει η ομάδα. Όχι ήδη. Όμως από αυτούς. Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι έτσι. Και στεναχωρηθήκανε περισσότερο αυτοί, όταν είδαν το αποτέλεσμα, το τελικό, το 1-1, του Βάζελου. Στο ΆΚΑ, ναι. Στο ΆΚΑ, που μπορούσε να γίνει 2-1, αν δεν είχαν το πρώτο πέναλτι. Ναι. Που όπως είπες, ήταν 30 πέναλτι. Όντως ήταν 30 πέναλτι. Ρίχνει σφαλιάρα ο Τσιμίκας. Ναι. Και γύρισε χθες ένας δημοσιογράφος και είπε στην... Στο Open East ο Γινέρ, ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, σε 14 ντέρμπιλι ο Θρύλος έχει μόνο 2 νίκες. Ναι, μία νομίζω εγώ. Δύο νίκες. Δύο. Και πάλι. Η ΝΑΕΚ και το Παναθηναϊκό. Και πάλι. Αυτές τις δύο νίκες έχει. Εντάξει. Αυτό είναι. Φαντάσου τα προηγούμενα χρόνια να υπήρχαν ξένοι διαιτητές. Αυτό έχω να πω μόνο. Τι να πει ρε Κώστα, οι άνθρωποι είπαμε είναι μαθημένοι να όλο το τα πάντα να είναι κάτω στην Αθήνα, ειδικά στον Πειραιά και τα λοιπά. Λίσα, πόλεμος σε κάθε επίπεδο. Ο εφιάλτης είναι το ΠΑΟΚ TV. Αυτό. Η ευθεία, η πιο ευθεία και άμεση απάντηση του καθενός από εμάς απέναντι σε όλο αυτό που τόσα χρόνια συζητάμε. Αυτός είναι ο εφιάλτης τους. Αυτό. Θέλει και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά που δεν μπήκανε μέσα, που δεν μπουκάρανε μέσα, διότι έτσι και μπουκάρανε μέσα θα γινόταν... Μην το συζητάς. Το μόνο που τους κατηγορώ είναι με τις κροτίδες, πάλι θα πέσει ένα βαρύ πρόστιμο, ο Γάβρος θα γυρίσει να τιμωρηθεί το γήπεδο, να το δει, θα το πούνε, ότι το γήπεδο πρέπει να τιμωρηθεί γιατί πετούσαν νεκροτίδες. Εδώ βγήκε ο Μπαρμπασάβας πάλι να μας πει για τις καθυστερήσεις. Δηλαδή πάντα θα ασχολούνται μαζί μας. Αυτός είναι ο εφιάλτης τους. Αυτός, ο ΠΑΟΚ. Βγήκε και είπε για τις καθυστερήσεις ο Μπαρμπασάβας. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε Γιωργάρα μου. Έγινε την καλημέρα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, το τώρα παίρνω που και πού σ' ακούω καθημερινά. Έλα ρε το τώρα. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ σε έναν άλλον παράγοντα, ο οποίος αυτός με συνθλίβει πιο πολύ απ' όλα. Ναι, όπως συνθλίβει, πολύ δυνατό ρήμα βάζεις φίλε. Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί από χθες δεν είμαι λίγο καλά. Ναι. Το match αναμεταδόταν από το ΠΑΟΚ TV. Έχεις δικιά σου τηλεόραση. Ναι. Το match έγινε μέσα στην Τούμπα, στη δικιά σου έδρα και δεν μπόρεσε να πάρεις αυτό το παιχνίδι και άφησες όλους πάλι τους γύρω παράγοντες να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Ξεκινά τον κύριο Σιδηρόπουλο που τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι που ήταν ένας άλλος άνθρωπος, ένας άλλος διαιτητής, ένας κύριος, ένας σωστής κρίστρα. Άλλος. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, με συγχωρείς που την προηγούμενη εβδομάδα δεν βρήκε εισιτήρια λέει από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο, δηλαδή... Από την δύο μέρες πριν βέβαια, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Ρε παιδιά, λίγη ντροπή, λίγη τσίπα, μας βλέπουν. Μπράβο, τέλος πάντων, πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακαλώ, μη σου κομπού. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μάθει πλέον, ΠΑΟΚ, ο οργανισμός ΠΑΟΚ, να χειρίζει τα πράγματα παραπολιτικά, όπως είναι το κύριο Μαρινάκη του ΣΑΙΤ, κάτω από το τραπέζι, κάτω από τα χαλιά, κάτω από οτιδήποτε. Γιατί στο λέω, όταν εμένα μου ανεβάζουν στα ΣΑΙΤ και μου λένε Σιδηρόπουλος είναι ΠΑΟΞΙΣ, ο Σιδηρόπουλος είναι δικό σας. Και από την άλλη, εγώ είδα χθες έναν Άρη που το μέτρησα με το χρονόμετρο σου λέω, δηλαδή από τα 114 λεπτά, γιατί έδωσε 7 και 7 λεπτά, έτσι. Ναι. 104 λεπτά, συγγνώμη, 104 λεπτά παίχτηκαν μπάλα, ήταν 34, τα 44, ναι. Γιατί όλα τα λέτε καθυστερήσεις. Ναι. Δηλαδή ο Άρης ήρθε μαθητευόμενος και έπαιξε ένα δεύτερο Ολυμπιακό. 100%. Από αυτό που έχω δει. Μα μου γράψε ένας πριν, μου γράψε ο Δημήτρης από την Άουσα, πες λέει για τον Άρη που έπαιξε ό,τι έπαιξε. Όχι έπαιξε, έπεσε ό,τι έπεσε. Έτσι ακριβώς. Όχι έπαιξε, έπεσε, του λέω λοιπόν. Έπεσε ό,τι έπεσε. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λυπάμαι για τους Αριανούς, γιατί πέρυσι στο 1-1 στην Τούμπα με τον γκολ του Βιρίνια και το offside, το δεύτερο, το δικό του τον γκολ, τουλάχιστον εκεί πέρα παίζαν στα ίσια. Δηλαδή δεν κάνανε αυτά τα αρέσια τα κόλπα.
Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις, φίλε, γι' αυτό. Άστο. Φέτος. Φέτος αυτό το πράγμα που όχι. Το ξέραμε αυτό. Θα έρθουν να κάνουν αυτό. Το ξέραμε. Μόνο έτσι δεν το ξέραμε, θα μπορούσαν. Δεν το ξέραμε. Το ξέραμε ότι θα κάνουν αυτό το πράγμα. Το ξέραμε. Κάνα ραδιόφωνα χθες το βράδυ που επιστρέφαμε την Τούμπα, ξέρεις τι λέγανε. Ότι ο ΠΑΟΚ TV φταίει που δεν τράβησε τη γραμμή. Λέει και τον goal λέει βγαίνει offside. Με τις κεφαλιές μιλάω, κατάλαβες. Για τον Μπίσεσβαρ, ναι. Ναι. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει εμείς τον ΠΑΟΚ εκεί λίγο να ξυπνήσουμε κι άλλο και να πονηρευτούμε. Η αγαθοσύνη, τα καλά παιδιά, όλα με το σταυρό στο χέρι πρέπει να σταματήσουν. Γιατί, φίλε Κώστα μου, αυτά που βλέπουμε στην Τούμπα και αύριο αυτά που θα δούμε από την Νόβα. Έτσι, ναι. Από κάτι κάμερες πάνω από κάτι μένεται, μένεται μάχη, μάχη. Μπράβο. Μάχη, πόλεμος. Που αναφέρθηκε ο φίλος μου ο προηγούμενος, ήταν πόλεμος χθες, παιδιά. Οι κροτίδες, όπου τις κάγανε κροτίδες, ξυπνούσαν οι παίχτες. Εγώ τους έβλεπα. Έπεφταν οι κροτίδες και λίγο τρέμα και οι παίχτες. Οι δικοί μας μιλάω τώρα, να ξέρεις, να πάρω λίγο ψυχή. Μόνο αυτό έδινε ψυχή. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Δημήτρης λέγομαι από Αθήνα, τηλεφωνώ. Γεια σου, Δημήτρη. Ζωγράφ. Ναι. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα και έχω πάρει για δύο τρεις φορές. Ναι, ναι, ναι. Σε ακούω. Σε ένα-δύο θετικά, γιατί μόνο αρνητικά που δει το ΠΑΟΚ TV, αν και για μένα είναι offside. Έτσι. Τη φωτογραφία που είναι επαγωμένη εικόνα και υπάρχει παίκτη στο corner, την είδες? Την έχω δει, νομίζω είναι μισοκορμίο ο Μπίσης Βαρμποντά και οι γραμμές είναι λίγο... Άσες γραμμές. Αν ενωθούν με την ναι. τελική, κάνουν άσε... μια... Εγώ λέω το εξής. 30 μοίρες. Ναι. Άσε λίγο τις γραμμές. Δες πόσο απέχει από τη γραμμή ο παίκτης που είναι στο corner ή τη γραμμή του out που στέκεται, γιατί έτσι που στόχουμε εμείς δεν βοηθάει. Έτσι, και δες που στέκεται ο Μπίσεσβαρ. Τέλος πάντων, είδες ότι στεκόμαστε στις δικές μας αδυναμίες. Είναι πολύ θετικό που ο κόσμος, παρότι η ομάδα είναι πρώτη, ανησυχεί. Δείχνει ότι οριμάσαμε, ότι έχει ανεβεί ο πύχης. Δείχνει ότι περιμένουμε πράγματα από την ομάδα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό. Δεν είναι τέτοιο. Δεν μένω εκεί όπως δεν έμεινα και πέρυσι στον goal του Βέλε στο offside. Γιατί εγώ δεν έπαιξα και πέρυσι. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό αυτό, έτσι. Και δείχνει, δείχνει πόσο όλοι έχουμε ανέβει επίπεδο και πόσο έχουμε οριμάσει. Το να μην υπνοτίζεται κανένας. Ναι. Τα ένα θετικά λοιπόν, εγώ θα πω ότι κάτι που μου άρεσε στο μαγαζί που πάω και βλέπω στους ζωγράφους, έχει βάλει το ΠΑΟΚ TV κανονικά ο άνθρωπος την κανονική συνδρομή και είδα ότι υπήρχαν και δύο-τρεις παρέες αριανών που δεν τις έχω ξαναδεί και πάρει περισσότεροι ΠΑΟΚτζίδες. Ναι. Και είδαμε, καλαμπουρίσαμε το μάτς, δηλαδή υπήρχε ένα κλίμα ωραίο. Okay. Τι ας σκοτωθούμε. Όχι, όχι. Αν αυτό ως προς το διοικητικό ξεφεύγει από το παδικό, είναι ότι μεταξύ μας δεν έχουμε κάτι να... Απλά μπαίνουν διάφοροι τυχάρπαστοι, διάφοροι περαστικοί, διάφοροι φίλοι και εχθροί και δυναμετίζουν την ατμόσφαιρα. Αυτό που κάνανε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Καραπαπάς ασχολήθηκε περισσότερο με το δικό μας παιχνίδι παρά με το δικό του. Και όπως είδες την πλήρωσε. Γιατί η αλαζονία πληρώνεται. Από εκεί και πέρα εγώ πάντα, ρε παιδί μου... Έχω στο μυαλό μου μια ομιλία που έχει κάνει ο Μπράντοβιτς επί της Πρόκομ, ένα μάτι της Ευρωλίγκα που είχε κερδίσει 20 πόντους ο Παναθηναϊκός και είχε εμφανιστεί συνέντευξη τύπου μενόμενος κατά τον παιχνίδι. Μελιτζανή. Αυτό το χρώμα που παίρνει ο Μπράντοβιτς, ναι, το μελιτζανή. Ότι το μάτς είναι ότι δεν σέβονται οι παίχτες του Παναθηναϊκού την Πρόκομ και ότι έπρεπε να είναι για 50 πόντους. Ήταν με απουσίες η Πρόκομ και πού θέλω να καταλήξω. Ότι, και έλεγε μάλιστα σε ένα σημείο ότι δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζεις την κατάστασή σου να παίξεις με περισσότερο νεύρο, με περισσότερη ένταση, πάθος και όλα αυτά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι αυτό που λες και εσύ και το είπαν και δύο-τρεις άλλοι. Ότι δεν βλέπεις αυτή την ένταση, ρε παιδί μου, να γυαλίζει το μάτι σου όταν μπαίνει. Αυτό. Και αυτό είναι πέρα από συστήματα, αδερφέ. Αυτό δεν γυρνάει εύκολα. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Όποιοι έχουμε παίξει μπάσκετ, π.χ. ή κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αυτό ισχύει. Οτιδήποτε. Όχι μόνο αθλητικά. Στη δουλειά μου. Αν εγώ έρχομαι νοθρός και νοχελικός να κάνω εκπομπή, θα με καταλάβετε στο πρώτο τέταρτο αν σέρνω το κορμί μου και έχω έρθει για αγκάρια. Δεν πρέπει. Και αυτό πάει πάνε περίπατο και το 4-4-2 και το 4-2-3-1 όλα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δω το μαχαίρι στα δόντια. Δεν το έχουν οι παίκτες. Οπότε όταν, επειδή έχουμε και την άλλη κριτική, όσοι τα λένε αυτά ότι 500 προπονητές γίνατε το ένα το άλλο. Δεν είναι 500 προπονητές και δεν το λέμε από κακία προς Θεού. Όχι βέβαια. Φαίνεται ποιος κάνει κριτική. Χίλιες φορές τώρα. Όχι 100 μετά από μια νίκη. Χίλιες φορές τώρα. Δεν υπάρχει. Αδερφέ μου, πρόσεξε. Αυτό που αγαπάς θέλεις να το βλέπεις να προκόβει.
Και όταν βλέπεις ότι κάνει κάτι λάθος, είναι δικό σου λάθος να το καλύψεις και όχι να κοιτάξεις να το διορθώσεις. Άλλο αυτό, άλλο μιλάμε για ευτελισμό, για ισοπαίδωση. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν θα πούμε πέταξε τις φανέλες. Όχι, εντάξει. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Αυτή είναι. Όμως ότι ναι. Ο Πασχαλάκης και δύο-τρεις άλλοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι, ρε παιδί. Ή τον βλέπεις το. Ξεκούρασέ τον. Είναι, παιδί μου, είναι χλωμός. Τον βλέπεις ότι μπαίνει στο μάτι με τον ατρόμητο και είναι αλλού. Είναι παγωμένο το βλέμμα του. Όσοι είδατε αυτό, δεν ξέρω το είδατε αυτό που λέω εχθές, τα κοντινά πλάνα. Είδα έναν άνθρωπο που σαν να είχε άλλο πρόσωπο, Πασχαλάκης. Τον εκτιμούμε, τον αγαπούμε για αυτά που πρόσφερε. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε κανένα κανιβαλισμό ποδοσφαιρικό. Δεν ξεχνάμε ποτέ τι πρόσφερε πέρσι. Όμως πήγαινε και εσύ ο ίδιος αν θες στον προπονητή και πες του «Μίστερ, δεν είμαι σε φάση αυτό το διάστημα. Για τον α, β ή γ λόγο. Άσε με να δουλέψω, να ανακάμψω, να βρω ψυχολογία, να ξαναγίνω αυτός που δεν έτρωγα με τίποτα γκολ». Έτσι. Μα εκεί είναι το θέμα, ότι δεν το λες από κακή αυτό το πράγμα. Όχι βέβαια. Ούτε ισοπεδώνει. Όχι. Είναι λάθος να λέμε όλα εντάξει. Αυτό. Να σε καλά αδερφέ. Να σε καλά, να σε καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υπενθυμίζουμε Λάσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. 2310 47 43 12 πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας με την εγγύηση της κορυφαίας οδικής ασφάλειας της Ελλάς Σέρβις. Θυμίζουμε τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στο Πόζαρ Αριδέας, στο Λουτράκι Αριδέας, στο καταπληκτικό ξενοδοχείο Φιλοξένεια, δύο διανυκτερεύσεις. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αυτός είναι ο Χρήστος Κιώσης, κυρίες και κύριοι. Θέλει, εντυπωσιάζει. Έχεις ένα πολύ πονηρό και ένοχο γέλιο όταν βάζεις αυτά τα τραγούδια. Ήσουνα κρυφοποταπός. Δηλαδή, πότε σε πρωτοείδα, λέω, βα, αυτός τίποτα ελληνικό ροκ, τίποτα ελληνική σκηνή, να πούμε, τίποτα τέτοια. 2002 GR, Λευκή Συμφωνία και τέτοια, Για Μποφίλιο, όχι φίλε, όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ. Εννοείται, δεν μας πέφτει με τίποτα, ξεκάθαρο είναι αυτό, η ενέργεια, το πάθος, η πίστη. Εννοείται ότι έχουμε πίστη σε αυτή την ομάδα, εννοείται ότι συνεχίζουμε αίτητη, όμως οφείλουμε να δούμε τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε, να τα επισημάνουμε, διότι αν δεν το κάνουμε, λάθος κάνουμε αν δεν δούμε τα λάθη μας. Ξεκάθαρα, έχω πει πάρα πολλές φορές το παράδειγμα. Όταν δω το παιδί μου και πάει να κάνει κάτι λάθος, σε καμία περίπτωση θα γυρίσω αλλού το κεφάλι να πω «Άστον μου, ας κάνει ό,τι θέλει». Όχι. Θα πάω και θα το πιάσω. Θα το μαλώσω. Πονάω την ώρα που το μαλώνω. Πονάω την ώρα που το τιμωρώ. Όταν κάνει κάτι στραβό, όμως ενδιαφέρομαι για αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουμε τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινού Πολιτών. Το να πούμε «Οκ, αίτητη, δεν έγινε και τίποτα». Είναι λάθος. Θέλουμε να προλάβουμε πράγματα. Ο προπονητής φαίνεται ότι είναι ένας ευφυής άνθρωπος. Σήμερα κιόλας θα πρέπει να τον πιάσει κάποιος και να του πει «Άκουσε μας τώρα, οκ, ναι, αυτό και αυτό, π.χ. δεν είναι δεκάρι ο Ζαμπά, δεν το έχεις δει τόσο καιρό. Έχεις το δεκάρι και είναι ο Μπίσεσβαρ, παράδειγμα λέω τώρα ένα, έτσι. Ή ο Στοχ, παράδειγμα, δεν είναι παίκτης προπονήσεων. Δώσ' του ένα-δυο μάτς. Τι στην ευχή, δεν θα κάνει ένα-δυο σούτ από μακριά. Δεν θα εκτελέσει δυο καλά στη μένα. Ή ο Λάμπρου περιμένει πραγματικά διψασμένος να μπει να αποδείξει πράγματα. Άλλαξε. Δεν σημαίνει ότι απαξιώνεις τους παίκτες σου. Δεν σημαίνει ότι αποκαθυλώνεις τον Πασχαλάκη ή τον Βαρέλα ή τον Ζαμπά ή τον οποιοδήποτε. Βεβαίως, ούτε αναιρούμε αυτά που έχουν κάνει αν τους αφήσεις στον πάγκο. Βρες όμως τρόπο. Ανακάτεψε το λίγο το πράγμα. Να επανέλθει τρέλα, να επανέλθει πάθος. Μίλα με τους παίκτες. Βρες τον τρόπο. Πάμε στις τέσσερις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γιώργος Καμίνια, Πειραιάς. Γεια σου, ρε Γιώργο. Τι έγινε, καλά. Καλά, αδερφέ. Αναστήσαμε τους πεθαμένους εμείς. Κάναμε δωράκι και σε εσάς να πούμε, γιατί αλλιώς είχαμε ξεφύγει δύο βαθμούς. Είσαι Ολυμπιακός. Εννοείται, τι άλλο θέμα στον Πειραιά. Γιατί έχει κι άλλους, γιατί δεν έχει Εθνικό Πειραιά. Τώρα γελάμε. Όχι, γελάμε, έχει κι άλλους, έχει. Τέλος πάντων, δεν ήσουν χθες. Χθες ήσουν πολύ κακός, έτσι. Κοίτα, επειδή είχα πάει στο γήπεδο και βασικά είχαμε πάει πολύ διάσπαρτοι. Ναι.
Κάτι που τα πράσινα λαγουδάκια δεν το κάνουν αυτό ο Χαραϊσκάκη. Τέλος πάντων. Τώρα αυτοί έχουν και τα θέματα τους, απήχανε χθες από το γήπεδο. Ήταν το γήπεδο χθες, φιλικό έπαιζες, καλοκαιριού. Έτσι, μια ζωή τουρνουά. Θέματα έχουν αυτοί. Ψυχολογικά έχουν αυτοί. Ναι, ναι, έχουν τα δικά τους. Πάμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Ήμασταν κακοί γιατί πολύ απλά ο προπονητής δεν έκανε ανανέωση. Άφησε την ομάδα της Τετάρτης. Με την Τότενα. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο. Έπρεπε να κάνει φρεσκάρισμα κάτι. Δεν διαφωνώ. Ένα δεύτερο είναι δεύτερον, ότι όταν πήγαμε είσαι. Με υπερβολική έπαρση. Αλαζονία και έπαρση. Μπράβο σου που το λες. Το οποίο 0-5 και τέτοια. Παιδιά είναι ντέρμπι. Και τελευταίος να είναι ο αιώνιος, θα σκυλιάσει με την πάρτη σου. Χάλια να είναι, θα σκυλιάσει με την πάρτη σου. Δεν μπήκαμε πως έπρεπε. Εγώ το παραδέχομαι τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι μπορεί να πούνε άλλοι. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Συν και κάτι άλλο που δεν το επισημαίνεις. Ότι η ομάδα σου φέτος είναι πιο καλή από πέρσι. Δεκτό. Εννοείται. Έτσι. Και σε αυτό είναι μαγιό του Μαρινάκη, ο οποίος ξεσκαρτάρισε το τοπίο. Okay. Έδιωξε πολύ κόσμο. Εγώ λέω φέτος είσαι καλύτερος από πέρσι. Όμως δεν είσαι τόσο καλός όσο θέλουν να σε παρουσιάσουν τα μέσα τα οποία σε στηρίζουν. Δηλαδή, ναι, έχεις κάνει ένα comeback με την Tottenham. Οκ, okay, βεβαίως, έχεις ναι. παίξει καλά. Η ομάδα σου όμως δεν είναι αυτή που θέλουν να παρουσιάζουν τα μέσα. Γιατί και με την Τρίπολη γίνεται πέναλτι που δεν το δίνει. Ναι. Έτσι, και με τη Λάρισα κινδυνεύεις με ένα σουτ στο τέλος να το χάσεις. Έπαιξε με το Βόλο, οκ. Okay, και εχθές. Κοίτα, να σου πω κάτι. Υπάρχει μια δικαιολογία με το Φορτούνι, αλλά πιστεύω εκεί θα έπρεπε να επιβρεθεί ο κατάλληλος αντικαταστάτης του Φορτούνι. Δεν γίνεται να λείπει ένας παίκτης και να φέρει το κενό του. Μάλιστα. Και να μένει άδεια η ομάδα. Και έχεις και ένα σύστημα που σε σμπρώχνει, αδερφέ. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά στην προπαγάνδα είστε μεγάλα μαστόρια. Έχετε και τους άλλους εκεί πάνω, το ίδιο πράγμα είναι. Τους κυτρινόμαυρους εννοείς. Ναι. Βεβαίως. Φίλοι σας είναι, δεν. Έτσι. Όσον αφορά το PAOK TV που λέτε συνέχεια, να σου κάνω ένα ερώτημα. Θα πω στην αντιπαράθεση. Γιατί, να πεις και στην αντιπαράθεση, δεν έχω πρόβλημα. Βέβαια, ναι, πάλι με πήρες παραδέκα. Αν τυχόν. Δεν φταίω εγώ, δεν πιάνω γραμμή. Έχει πολλούς. Φτύσε μας, να μην μας ματιάσεις. Αν τυχόν αποχώρηση του Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα και τα τηλεοπτικά. Τώρα τι αποχώρηση. Αποχώρηση του ΠΑΟΚ από το πρωτάθλημα και τα τηλεοπτικά. Θες να πού, πού θα έχει η Ελλάδα ζημιά. Τι δέσμη ήσουν όταν ήσουν τρίτη ηλικίου. Εγώ θεωρητική. Θεωρητική. Μπράβο. Άρα θα σε ρωτήσω το εξής. Το θυμάσαι τον υποθετικό λόγο του μη πραγματικού. Ναι. Αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, ήταν καρότσι. Τι να αποχωρήσει. Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή, είναι, αυτό που είπε τώρα ο Βαγγέλας το παίρνει στα της μετρητής, θα αποχωρήσω. Ποιο? Το πιο πρωτάθλημα να αποχωρήσει. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Αυτή την κουβέντα την κάνει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ας το Βαγγέλη. Τι, να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Γιατί. Ναι, ότι αν τυχόν και αποχωρήσουμε. Γιατί μήνες, να αποχωρήσει. Βαρεθήκαμε γιατί δεν έχουμε αντίπαλο, φιλαράκι. Είστε οι μόνοι οι οποίοι μπορείτε να μας κοντράρετε και αυτό ξέρεις κάτι. Το χάνετε από μόνοι σας. Όταν χθες με τον Άρη, που είναι το δικό σας αιώνιο ντέρμπι της πόλης, τοπικό δηλαδή, μπαίνετε μέσα και εσείς με έπαρση και δεν τους κερδίζετε. Έπαρση όχι. Με χαλαρότητα ναι, έπαρση όχι, δεν υπήρχε. Έτσι λένε τα δικά μας ραδιόφωνα εδώ στην Άσε, τι λένε τα δικά σας ραδιόφωνα, αδερφέ. Τα δικά σας, άστο. Θα ακούς τα δικά μας λοιπόν, έτσι, για να βρεις την υγειά σου. Γιατί στα 10 πράγματα που λέμε, τα 9 είναι αλήθεια. Να ξέρεις. Πάτε πως ένα πραγματάκι ότι ζημία μεγάλη, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός έχει 6 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα. Αυτό πού αναφέρεται αυτό. Και στα δικά σα ραδιόφωνα το άκουσα και αυτό. Έτσι. Μα η αλήθεια είναι. Όπου και να πας, ακόμη και στην Κάτω Τούμπα να βρεθείς, Ολυμπιακό θα βρεις, ρε φίλε. Στην Κάτω Τούμπα. Το ποσοστό στην Κάτω Τούμπα είναι 10-1. Εντάξει, με την ίδια λογική θα βρω και παοξίδες στον Πειραιά. Έτσι. Αλλά το 6 εκατομμύρια είναι ένα από τα ωραία παραμύθια της προπαγάνδας. Το οποίο δεν ισχύει, αδερφέ. Εντάξει, έχει πολύ κόσμο, αλλά όχι 6 εκατομμύρια. Λυπάμαι που σου χαλάω το όνειρο. Δεν είναι όνειρο, μα δημοσκοπήσεις έχουν γίνει. Δεν το βγάζουμε από το μυαλό. Από πού, δες, ποιοι βγάζουν τις δημοσκοπήσεις. Τέλος πάντων, ολοκλήρωσε αυτό που θέλεις να πεις. Ναι, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όταν χάνουμε ένα παιχνίδι, καλό είναι όλοι, ανεξαρτήτως οπαδών και ομάδος, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν και εσείς, σαν λαός, αφήστε την ομάδα και τον προπονητή. Βεβαίως. Κάντε την αυτοκριτική σας. Βεβαίως, την αυτοκριτική. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Ναι. Απλά αυτό θέλω να το πεις. Θέλω να το πεις. Στον Καραπαπά, στον Μπαρμπασάβα, στα δικά σας μέσα εκεί που λες τα ραδιόφωνα που ακούς, που ποτέ δεν χάνει ο Ολυμπιακός να βγουν να πούν ναι ρε, χάσαμε, ναι, είμαστε... Άκουσα, ποτέ φίλε. Γιατί άκουσα το εξής πριν από λίγο που λέγανε μερικοί για πυρσούς, για κροτίδες και ιστορίες που πετάξατε λέει μέσα και δεν συμμαζεύεται. Στο Καραϊσκάκι, φίλε μου, εδώ και χρόνια έχει κοπεί αυτό το πράγμα. Τι έχει κοπεί? Τα καπνογόνα και ιστορία και δεν συμμαζεύεται να πετύχει. Έγινε, αδερφέ, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ας, δεν μπορούμε. Πάμε παρακάτω. Έχει κοπεί.
Δεύτερος αυτή η εβδομάδα στο δεκαήμερο που μας λέει ότι είναι εκκλησία το Καρέσκα 6. Πάμε να κάνουμε κανένα μνημόσυνο, ρε Κιώση. Κάνα ευχέλαιο, αφού είναι εκκλησία. Πάμε στις τρεις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα. Καλή εβδομάδα. Είσαι εσύ ένας από τα 6 εκατομμύρια ή από τους άλλους? Είμαι από τα 3 εκατομμύρια. Βλέπεις ότι οι ακροατές που μας ακούνε καταρχήν, τους επικροτούμε και είναι άλλη ομάδα, έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Και που προσπαθούν πραγματικά, κάνουν φιλότιμη προσπάθεια να φύγουν από αυτό το κέλυφος και από αυτό το πλέγμα. Λοιπόν, αλλά δεν τι να πούνε οι άνθρωποι, ρε Σίκωστη. Πρώτα απ' όλα, αδερφέ μου, άμα ακούς, τι να το κάνω εγώ, να έχω 6,5 ή 16,5 εκατομμύρια και να είναι η γιαγιά στο χωριό που πλέκει, να πούμε. Στη, μα τώρα όταν λέει την είπανε ότι είναι κάτω τούμπα, η κάτω τούμπα είναι γεμάτη Ολυμπιακούς, λέει, εντάξει. Ρε παιδί μου, κοίταξε Κωστή. Αυτοπυρπολείται ο γιο της, έμαθα. Το δηλώνει κάποιος ΠΑΟΚ ή κάποιος Ολυμπιακός. Τι να τον κάνω εγώ αν δεν πατάει ποτέ στο γήπεδο, αν δεν συμμετέχει ποτέ ενεργά, αν δεν στηρίζει την ομάδα με κανέναν τρόπο, απλά δηλώνει ότι είναι Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι το δυναμικό κοινό, αυτό το οποίο θα πάει στο γήπεδο, θα στηρίξει την ομάδα, θα είναι παντού. Ναι. Όσο για, για την εκκλησία, εγώ θυμάμαι κάτι καπνούς από μανουάλια πέρυσι που είχε διακοπεί 12 φορές το... Άστο φίλε, δεν μπορούσε να πνεύσει κανένας. Το παιχνίδι, ο παπάς να πούμε, τον άστο, έκανε... Άστο. Εκεί σταματάω, εγώ δεν κόβω, το ξέρεις, είσαι παλιός ακροάτης. Ναι, ναι, 21 ναι, ναι. χρόνια έχω κόψει 16 άτομα. Αλλά δεν μπορώ, φίλε, να μπω σε αυτή τη διαδικασία του διαλόγου όταν μου λες. Δεν πειράζει. Όχι, χάνω και τον χρόνο, περιμένετε κι εσείς, άδικο είναι. Γιατί να τσιγκώνουμε τα νεύρα. Άλλωστε έχουμε σημαντικότερα θέματα. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ Κωστή θέλω να δώσω λίγο μια χρειά στον κόσμο που δεν ήταν στο γήπεδο να αντιληφθεί 2-3 πράγματα. Πρώτον, για μένα το σημαντικότερο και το καμπανάκι που είπε το consortium, ποιος το είπε δηλαδή, ναι. το νωρίτερα. Παναγιώτης, ναι. Για μένα δεν ήταν το βαριά του Πάου και Φανελάν και για μένα ήταν άκυρο, ήταν λάθος, γιατί εγώ δεν είδα την ομάδα διάφορη. Εγώ βλέπω μια ομάδα ότι παρόλο τις αντιξιότητες, παρόλο τις τραβές, το γυρίζει, παρόλο τις οφέντε, παλεύει στο γίνεται τέλος. Αλλαγή ο βασικός της παίχτης που ήταν κομβικός για το παιχνίδι. Παρόλο που δεν της πήγε τίποτα, που ο αντίπαλος στην πρώτη φάση βάζει γκολ. Παρόλο που μένει με 10, τη στιγμή που ο προπονητής κάνει αλλαγή να πάει να αλλάξει το σύστημα βάζοντας τον Καντουρί να παίξει με 3 χαφ. Παρόλο που δέχεται ένα κρύο γκολ ενώ τους έχει βάλει στα δίχτυα από ένα στραβό σούτ, ας πούμε, που βρίσκει στο πόδι του Γιαννούλη και μετά πάει στη γωνία, αλλά για μένα πάλι είχε ευθύνη ο τερματοφύλακας, η ομάδα διεκδικεί. Το σημαντικό ήταν για μένα ότι χθες για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, υπήρχε αστυνομία στο γήπεδο μέσα. Ναι. Το οποίο δεν ήταν ότι υπήρχε αστυνομία μέσα στο γήπεδο, ήταν πίσω από τον πάγκο, αλλά όταν έγινε η πρόκληση από πλευράς ο παιχτών του Άρη, οι οποίοι πήγαν με μοναδικό στόχο για μένα να διακόψουν το παιχνίδι, δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να πάνε όλοι μαζί και να κάνουν χειρονομίες. Ή ο άλλος να πάει στο Σημεάκι, να κατουρίσει το Σημεάκι, ήταν αυτός ακριβώς ο λόγος. Έτσι. Και εγώ λέω, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τη στιγμή που η κυβέρνηση, όταν ξεκίνησε, ο κύριος Αβγιαννάκης, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι έχει στο στόχο να διώξει την αστυνομία από τα γήπεδα και ξαφνικά είδαμε μία δημιουργία Κωστή να μπαίνει μέσα από μέσα τον αγωνιστικό χώρο και αν δεν ήταν τα security της ΠΑΟΚ να τους πούν να φύγουν, αυτή τη στιγμή μπορεί το παιχνίδι να μην είχε τελειώσει ποτέ. Αυτό δεν ξέρω, δεν το αντιληφθήκατε οι περισσότεροι που δεν ήσασταν. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπήκανε μέσα από τον αγωνιστικό χώρο και πήγανε προς τιμή τους κάποια παιδιά από τα security και τους είπαν τι κάνετε εσείς, γυρίστε πίσω. Και ηρέμησε η κατάσταση, γιατί η security του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έγινε Χριστάρα. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε για τα υπόλοιπα άλλη ώρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Έγινε. Γεια σου Χρήστο. Γεια. Πάμε. Τελευταία γραμμή. Άλλες δύο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς στο στράτο. Έλα, αγόρι μου. Λοιπόν, να πω στο φίλο τον Ολυμπιακό ότι όντως το Καραϊσκάκι είναι εκκλησία, ούτε κροτίδες πέφτουν ούτε τίποτα. Απλά μπαίνουν μέσα και κοπανάνε φροντιστές, όπως είχε γίνει με τον ΠΑΟ κάποτε, σβήνουν κάμερες, δεν δείχνουν ρεπλέ. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα εκκλησία. Αυτά γίνονται μόνο. Αεροβόλα σε τερματοφύλακες. Περιμένω δηλαδή, τον μπαπάτ στην ενορία μου να κάνει τα ίδια. Κροτίδες και τέτοια δεν πέφτουν πάντως. Αυτό είναι ένα γεγονός. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Να δώσω συγχαρητήρια στον κατατεκμήριο πιο ανίκανο διαιτητή, τον κύριο Σιδηρόπουλο, ο οποίος κατάφερε σε ένα ημίχρονο 53 λεπτών να παιχτούν 19 λεπτά ποδοσφαίρου. Στο πρώτο ημίχρονο
στο 21ο λεπτό είχαμε παίξει 6 λεπτά. 23 λεπτά ήταν όλοι κάτω συνέχεια. Ήτανε 51-49 η κατοχή στο 29 υπέρ του ΠΑΟΚ και δεν είχε παιχτεί ποδόσφαιρο. Ο Άρης είχε ακουμπήσει μια φορά την μπάλα και η κατοχή ήταν 51-49. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Ναι. Λοιπόν, όπως το λες, το είδαμε. Εντάξει, δηλαδή... Να μας πει κάποιος από την ΠΑΕ Άρης εάν πήγε ο Σιδηρόπουλος στα αποδυτήρια και είπε να γίνει αλλαγή ο Κουέστα, αλλιώς θα τον αποβάλει. Ναι. Εγώ αυτό έχω να πω. Να βγει κάποιος από την ΠΑΕ Άρης να το επισημάνει αυτό το πράγμα. Γιατί κάτι τέτοιο πήρε ταυτάκι μου εμένα. Ότι ο Κουέστα, να ξέρεις ότι την άλλη Κυριακή θα παίξει κανονικά. Δεν είχε τίποτα. Και στο λέω εγώ ευθέως. Εγώ είδα μία ο ένας όμως, μία ο άλλος όμως. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε. Εάν τον δεις στη φάση με τον Ακπομ, πέφτει κάτω και τους πιάνει και τους δύο. Και για να πάρει την κόκκινη κάρτα, ξέχασε βέβαια ότι έχουμε VAR και ότι ο Ακπομ δεν πήγε για να το χτυπήσει. Θεωρώ ότι έκανε θέατρο και στο λέω αυτό υπεύθυνε σαν επαγγελματίας υγείας. Εντάξει. Εάν πόνεσε θα τον πόναγε παρανυχίδα. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Το γκολ του Άρη, το πρώτο, προέρχεται από ανύπαρκτο φάουλ που δίνει από πλάγιο δικό μας, ενώ η ομάδα έχει αλλάξει τακτικό προσανατολισμό για να βγει επίθεση. Γυρίζει τη φάση πίσω, δίνει φάουλ, το εκτελούν γρήγορα, γίνεται το κόρον και μπαίνει το γκολ. Πρώτο αυτό. Δεύτερον. Έχουμε ευθύνη όμως. Ναι, συμφωνώ. Πρόσεξε όμως. Δηλαδή, έχεις πάει πίσω αρκετή ώρα. Άστο, Κώστα. Θέλω να σου πω ότι το τελείωμά της είναι δικό μας λάθος. Ναι, είναι δικό μας το φταίξιμο, αλλά θέλω να σου πω από πού ξεκινάνε οι ευκαιρίες του Άρη. Δεύτερον, δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα στο μάτος. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σφυριχτεί φάουλ από σοβαρό διαιτητή χωρίς να υπάρχει τράβηγμα φανέλας, χωρίς να υπάρχει τράβηγμα χεριού, χωρίς να υπάρχει σμπρόξιμο για να πέσει ο άλλος. Πρώτη φορά βλέπω φάουλ στο χώρο του κέντρου επειδή ο άλλος ακούμπησε τον άλλον στο χέρι. Έγινε Στράτο. Λοιπόν, έγινε. Σε χαιρετώ. Και μια κόκκινη στο την κοινή υπάρχει επίσης, την οποία την κάνουμε γαργάρα, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος, είναι ΠΑΟΚ κατά τα άλλα. Έγινε. Χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Έλα ρε Κωστάκη, πάντα τελευταία. Έλα, έλα Βασίλη μου, τέτοια ώρα που πήρες, έλα. Έλα, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε. Εγώ πάρε από χωρίς, θέλω να πω το εξής. Εμένα δεν με ανησύχησε το σκορ, το 2-2. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι η απάθεια που δείχνουν όλοι οι παίχτες. Και η απειθαρχία είναι το χειρότερο πράγμα. Για όταν ο Μπίσες βαρσίκωνε τα χέρια στο κέντρο και ο Λιμιός έκανε γιώμες, αυτό με τρομάζει πολύ. Έχει χαθεί η σοβαρότητα, έχει χαθεί η πειθαρχία στα αποδυτήρια στις προπονήσεις. Κλείνοντας, γιατί σου κλέβω το χρόνο. Λοιπόν, θέλω να πω για τα ΜΑΤ, ήταν προκλητική, εγώ το περίμενα, κάτι μαγειρεύουν από κάτω, αλλά αυτό που μου κακοφάνηκε, και τελειώνω, είναι με το ΠΑΟΚ TV. Δεν τράβηξε ποτέ γραμμή και δεν είδε ποτέ ο λαός του ΠΑΟΚ πραγματικά, γιατί πληρώνουμε το συνδρομητικό αυτό κανάλι. Λοιπόν, το πληρώνουμε και δεν τράβηξε μια φορά γραμμή να δούμε αν πραγματικά είχαν δίκιο του ΒΑΡ, ναι ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν, κύριοι του ΠΑΟΚ TV, θα είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες σας τις κινήσεις και όχι μόνο στις, πώς το λένε, συνεντεύξεις και αυτά. Καλή σας Έγινε. Ημέρα. Γεια σου Βασίλη. Λοιπόν, δώσε μου λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 47. 24. Τέλεια. Το 24 είναι ο Αντώνης 117. Αυτά, θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκπληκτικές γεύσεις 705-750, εκεί θα φάτε καταπληκτικά πράγματα, υπέροχα, πεντανόστιμα σε ένα πλήρως αναγεννισμένο χώρο. Φυσικά, Κλιμάρτ 917-646, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητες, κεντρικά συστήματα VRV, υπέροχα όλα, τηλεφωνείτε στο 917-646 και ο Κώστας Κιωσές, κλιματισμό Daikin και όχι μόνο. Και Tenda Home 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011 ανατολικά, 682-369 δυτικά, ειδικά τώρα που μπήκε φθινόπωρο για αντιενεμικές ζελατίνες, αυτός ξέρει όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης στην Τέντα και στη ζελατίνα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο. Bye, 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 bye!